Καλησπέρα. Εδώ είμαστε. All About Harrison Air στο Λίμπερο 107,4. Ξεκινάμε. Παρόλο που ο βασικός παρουσιαστής της εκπομπής κάπου εδώ έξω πίνει καφέ, θα πάμε μαζί ως και στις 7 με όλη την αθλητική επικαιρότητα όσον αφορά πρώτιστα τους κιτρινόμαυρους, αλλά και οτιδήποτε άλλο κινείται και εκτελείται. Θα τα πούμε μαζί με την χορηγία πάντα του Mr. Gold, της κορυφαίας πίτσας στη Θεσσαλονίκη, η οποία έρχεται στο χώρο σου με ένα απλό τηλεφώνημα στο 62-85-86. Και έχουμε καταπληκτικές πίτσες, τετράγωνες, στρόγγυλες, οικογενειακές, πενιρλί, τα πάντα όλα και βεβαίως τη μία και μοναδική πίτσα με μερέντα. Έχουμε αρκετά πραγματάκια τα οποία μπορούμε να συζητήσουμε, να σας πούμε τι ακριβώς ισχύει και τι δεν ισχύει για τα μεταγραφικά ζητήματα. Είναι φυσιολογικό τώρα που ολοκληρώθηκαν και οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας να αρχίσετε να ακούτε και να διαβάζετε το μακρύ και το κοντό του καθενός. Εδώ ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι δεν θα προσπαθήσουμε να οικειοποιηθούμε είτε κλικ στο Λαμπαοτάρης είτε ακροαματικότητα στο Λίμπερο, καθώς δεν μας ενδιαφέρει κάτι τέτοιο σε σχέση με την ενημέρωση που υπάρχει για τον Άρη. Θα προσπαθήσουμε σε κάθε περίπτωση να ενημερώσουμε με τον σωστό τρόπο. Και όπου σωστός τρόπος δεν είναι αυτός ο οποίος ακούω πάνω από το κεφάλαιο αυτή τη στιγμή. Εντάξει, βολεύτηκες. Πήγες για μπάνιο σήμερα. Γιατί φοράς ζελέ. Σε πρέπει μια φωτογραφία σε βάλω στο Instagram σήμερα. Γιατί. Τι. Με τις αφέλειες. Αφέλειες λέγοντας θες. Όχι, δεν, απλά δεν ασχολήθηκα με τα μαλλιά μου καθόλου. Παράδοξο για μένα, όχι. Δείχνω ότι δεν είμαι σε καλή κατάσταση. Να ξέρεις, αυτό φανερώνει πολλά. Ότι δεν είσαι σε καλή κατάσταση το φαίνεται από αλλού. Από τι. Όχι από αυτό, όχι από τα μαλλιά σου. Από τι. Θα στα πω εκτός αέρα. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι με τα γραφικά και τα λοιπά ακούγονται πάρα πολλά πράγματα που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Να αρχίσετε να συνηθίζετε τώρα που ο Άρης έχει και πολύ μεγαλύτερες προσδοκίες. Θα ακούσετε ούκο λίγα και θα διαβάσετε ούκο λίγα πράγματα. Αλλά ξέρετε ότι μόνο πιστοποιημένα θα σας πούμε το τι ακριβώς ισχύει. Έχουμε για εσάς 5 εισιτήρια του αγώνα Άρης Ρεθύμνο. FM και ενώ ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54526 είναι το τελευταίο παιχνίδι για τον Άρη, εκτός αν κερδίσει και επομένως αν καταφέρει και κερδίσει θα παίξει και play-off αν πέσει ο Ολυμπιακός. Αν δεν πέσει ο Ολυμπιακός δεν θα παίξει play-off. Καλό θα ήταν από άποψη οικονομική να παίξει ένα ακόμα παιχνίδι η ομάδα, αρκεί να είναι το γήπεδο έτσι όπως πρέπει να είναι. Και εμείς δίνουμε λοιπόν τη δυνατότητα σε 5 από εσάς να βρεθείτε στο Nick Gallis Hall FM και ενώ ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54526. Τι ώρα είναι το ματς αύριο? Θυμάσαι? Δεν θυμάσαι. Δεν πειράζει. Θα ρωτήσουμε κάποιον άλλο να μας 5,5... πει. 5,5 ή 6. Approximately. Approximately. Αυτό. Approximately. Λοιπόν, either 5:30 or 6. Ωραία. Εμείς πάντως 5 ώρα θα είμαστε εδώ αύριο, οπότε σε κάθε περίπτωση θα ενημερώνουμε και για την εξέλιξη 5,5. Του αγώνα του Άρη κόντρα στο Ρέθυμνο. 5,5 ώρα. Ωραία. Άρα 5 εισιτήρια για το παιχνίδι αυτό. Έχετε δυνατότητα να τα κερδίσετε μέσω του γνωστού τρόπου, τη γνωστή διαδικασία FM και ονόματε πόνιμα αποστολή στο 54526. Ότι ο Ηρακλής ζητάει τον υποβιβασμό του Πλατανιά. Ωραία πράγματα αυτά. Ότι ο Πλατανιάς παραβίασε το άρθρο 35 του ΚΑΠ επειδή προσέφηκε στα πολιτικά δικαστήρια για περιπτώσεις δύο πρώην ποδοσφαιριστών του Πετρόπουλου και του Δημούτσου, για να ανατρέψει αποφάσεις των διοικητικών οργάνων της ΕΠΟ. Στην καταγγελία του Ηρακλής υποστηρίζει ότι οι υποθέσεις συζητήθηκαν, εκδόθηκαν αποφάσεις και επομένως υπάρχει παράβαση του άρθρου. Αν έχει γίνει αυτό, όντως έχει δίκιο ο Ηρακλής στο συγκεκριμένο κομμάτι. Δηλαδή, αν συζητήθηκαν όντως, αυτό προβλέπεται. Λοιπόν, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και το συγκεκριμένο. Και θα πάει μπαράζο ο Απόλλων Λάρισας, δηλαδή. Αυτό το οποίο
θέλει να πετύχει ο Ηρακλής είναι να μείνει στην κατηγορία. Να μείνει στη γάμα εθνική δηλαδή. Ναι. Να μην πέσει στη δέλτα. Που έφτασε. Να μείνει στη γάμα εθνική. Γιατί αν πέσει ο Πλατανιάς, αν υποβιβαστεί ο Πλατανιάς, τότε ο Ηρακλής μένει στην κατηγορία. Ναι. Γιατί καταλαμβάνει τη δέκατη θέση του πίνακα της βαθμολογίας και πάει λέγοντας. Εσύ με την εμπειρία σου πιστεύεις ότι θα αλλάξει κάτι? Δεν είναι θέμα εμπειρίας, εδώ έχει δίκιο ο Ηρακλής. Αν ισχύει, δηλαδή, αν όντως έχουν προσφύγει σε πολιτικά δικαστήρια για τις δύο υποθέσεις και έχουν συζητηθεί και έχουν εκδοθεί αποφάσεις όπως λέει το ρεπορτάζ, τότε έχει δίκιο ο Ηρακλής. Πόσες φορές ο Άρης όμως είχε δίκιο και τελικά δεν έγινε τίποτα? Δεν είχε στην κυβέρνηση το νομικό σύμβουλο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού δικό του. Εκεί αλλάζει. Γι' αυτό σου λέω. Ναι. Φέτος, επειδή βλέπω ότι οι φίλοι μου οι Ηρακλειδείς λένε και διάφορα πράγματα, ότι πάλι μας με αδικία κτλ. Δεν υπήρχε καμία αδικία φέτος για τον Ηρακλή. Φέτος ίσα ίσα έχει ευνοηθεί. Έχει ευνοηθεί ο Ηρακλής. Υπήρξε νόμος φωτογραφικός για τον Ηρακλή. Ότι έχει αδικηθεί στις προηγούμενες χρονιές, ναι. Γιατί με δυναμώσει τόσο πολύ, ρε φίλε? Δεν ακούει αυτός, ε. Εμένα δυνάμωσε. Ναι. Αφού είσαι δυνάμωσε. Και εγώ δυνάμωσα όμως. Αφού δεν φοράς ακουστικά. Πάνε λίγο ακόμα. Ναι, λίγο ακόμα. Ωραία είμαστε. Ήλα. Νίκο, πάρε το 2. Ακούγεται κανονικά το 2. Πάρε, Νίκο, το 2. Λοιπόν. Τα προηγούμενα χρόνια λοιπόν όντως υπήρξε αδικία για τον Ηρακλή. Ακούς τώρα κανονικά? Ναι, ναι, ναι. Πάρα πολύ. Άρα τα ακουστικά σου αυτά δεν είναι πολύ καλά. Λοιπόν, την φετινή όμως χρονιά δεν νομίζω ότι υπήρξε καμιά αδικία. Ίσα-ίσα. Το αντίθετο υπήρξε. Σε σχέση με τον Ηρακλή. Τώρα, αν θεωρείται αδικία ότι υποσχέθηκε ο υπουργός να δώσει χορηγία κρατική και δεν έδωσε, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Εντάξει. Τέλος πάντων, δεν μας ενδιαφέρει αυτό το θέμα. Απλά κάνουμε και ένα σχόλιο, γιατί η εκπομπή πάντα κάνει ποικίλα σχόλια. Όχι. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο κάνουμε. Μαζί με την είδηση την οποία σας δώσαμε λίγο πριν και το συγκεκριμένο σχολιάκι της 7. Για το φίλο τον Γιάννη που ρωτάει για τον Έλληνα Σουηδό της ΑΕΚ και τα λοιπά, γιατί υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα που τον φέρνουν στο μεταγραφικό στόχαστρο του Άρη. Ναι. Δεν έχω ψάξει ιδιαίτερα το θέμα, να σου πω την αλήθεια, φίλε Γιάννη. Ωστόσο, έχω να σου πω ότι ο Δημητριάδης που αναφέρεται είναι ο άνθρωπος ο οποίος φιλοξενήθηκε από το All About Άρης και ο κουμπάρος του είναι πολύ καλός μου φίλος, οπότε θεωρώ ότι σε περίπτωση που υπήρχε θέμα μεταγραφικό θα το γνώριζα. Πάντως δεν νομίζω ότι ο Άρης ψάχνει ένα τέτοιο παίκτη σαν τον Δημητριάδη. Το παιδί είναι στα 33 του, τον είχαμε ρωτήσει αν θυμάσαι κιόλας, γιατί είναι αριανός καταρχήν, έτσι. Τον είχαμε ρωτήσει κιόλας και είπε ότι μάλλον το τρένο για μένα όσον αφορά την επιστροφή μου στην Ελλάδα δεν θα ξεκινήσει. Σε κάθε περίπτωση θα το δούμε το θέμα, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο θέμα. Ο Αγίμναστος. Ο Κρίστοφερ. Ο Αγίμναστος. Αυτός. Ναι, ναι, αυτός. Αδερφός. Λοιπόν, μου έστειλε την καταπληκτική φανέλα Ντόρτμουντ, φίλε. Και σε μένα. Και ντύθηκα μαζί με τον γιο μου. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο τέτοιο θέμα. Δεν νομίζω ότι απασχολεί τον Άρη ένας τέτοιος ποδοσφαιριστής, ο οποίος άλλωστε παίζει τη θέση του Ματίγια. Σε πολλές θέσεις παίζει ο συγκεκριμένος, βέβαια. Έχει αυτό το προσώμα, αλλά και σε μια ηλικία τώρα. Εντάξει. Άμα θες μια τριτοτέταρτη λύση ή οτιδήποτε άλλο. Τέλος πάντων, δεν νομίζω ότι θα απασχολήσει. Αν απασχολήσει πάντως, να είσαι σίγουρη ότι θα το αναφέρουμε. Εμείς δεν έχουμε κόμπλεξα. Το έγραψε κάποιος πρώτος, δεύτερος, τρίτος. Εμάς μας ενδιαφέρει να υπάρχει σωστή ενημέρωση και αν υπάρχει ένα θέμα να το επιβεβαιώσουμε. Αν δεν υπάρχει ένα θέμα όμως, θα το διαψεύσουμε εμείς. Θα πούμε το ρεπορτάζ το οποίο έχουμε. Διάψευση ή επιβεβαίωση επίσημα μπορεί να κάνει μόνο ο Άρης. ΠΑΕ στην συγκεκριμένη περίπτωση. Με το Μαρτίνες, για παράδειγμα. Όπως με το Μαρτίνες, βέβαια. Με το Μαρτίνες ΠΑΕ είπε ότι συζητάνε για την ανανέωση. Χθες βγήκε αυτό σαν ενημέρωση. Ναι. Το είπε η ΠΑΕ επίσημα. Το είπε ΠΑΕ, ναι, το είπε ΠΑΕ. Δεν είναι ένα θέμα το οποίο το βγάλαμε στο τμήμα μα. Είμαστε από μάνατζερ του ή δεν το τσεκάραμε. Η ΠΑΕ Άρης είπε αυτό το πράγμα. Με το μάνατζερ του να είναι μάλιστα Θεσσαλονίκη. Για να το επιβεβαιώνει κιόλας. Από ό,τι ξέρω. Ναι. Μπράβο. Θα δούμε. Ο Μαρτίνες τέλος πάντων είναι ένας στους παίκτες που ένας από τους 11 που ολοκληρώνονται τα συμβόλαιά τους με την ομάδα του Άρη και θεωρώ ότι αν όχι ο μοναδικός που θα πάει ο Άρης σε ανανέωση. Ένας από τους λίγους, ελάχιστος. Χωρίς να βάζω τους δύο δανεικούς, που από εκεί εξαρτώνται και άλλα πράγματα. Δηλαδή υπάρχει επιθυμία του Άρη, αλλά υπάρχουν άλλα δεδομένα, τα οποία συνυπολογίζουμε και τα έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές. Εννοώ από αυτούς που λύγει το συμβόλαιό τους.
Ποιοι είναι αυτοί που λύγει το συμβόλαιό τους? Είναι ο Βαλεριάνος, είναι ο Σταμπουλίδης. Σωστά. Είναι ο Σταμπουλίδης. Σταματής. Είναι ο Σταματής. Ο Ιντζόγλου, ο Διαμαντόπουλος, ο Καντιμήρης. Στην πλειοψηφία τους είναι παιδιά τα οποία. Ο Φετφατζίδης. Είναι από πέρσι στην, ναι, στην ομάδα. Έτσι. Ο Φετφατζίδης, ο οποίος είπες, μπράβο. Είναι 9 αυτοί, είπα 9 παίκτες. Δεν φτάσαμε 9. Είπα 9. Καντιμήρης ένας. Το ρόζο το βάζουμε. Όχι. Ωραία. Καντιμήρης ένας. Βαλεριάνος 2. 2. Τζόγλου 3. 3. Σταμπουλίδης 4. Σαββίδης 5. 5. Ο Σαββίδης δεν βάλαμε. Μαρτίνες 6. 6. Ανάκογλου 7. Και τον Ανάκογλου δεν βάλαμε. Φετφατζίδης 8. Μπράβο. Και άλλος ο Διαμαντόπουλος 9 και ο Σταματής 10. 10. 9. Ο Σταματής τον είπες πριν. Το βάλαμε πάλι από την αρχή. 9. 9 ή 10 είναι. Σταματήσουμε 10. Να, πέρα. 10, ναι. 10. 10 συμβόλαια. 10 συμβόλαια. Από τα 10 λοιπόν συμβόλαια, θεωρώ ότι ο μόνος που θα μπει σήμερα που μιλάμε στη διαδικασία ανανέωση συμβολέου είναι ο Μαρτίνες και κρατάω έναν αστερίσκο υπό προϋποθέσεις για τον Διαμαντόπουλο. Αστερίσκο υπό προϋποθέσεις και για τον Διαμαντόπουλο. Όλοι οι υπόλοιποι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, βέβαια, αυτά αλλάζουν. Το Γενάρη ήταν να φύγουν και μετά παίζαν βασικοί και πήγαν στην εθνική παίκτες όπως ο Βαλεριάνος, ενώ είχαν ειδοποιηθεί να αποχωρήσουν. Βέβαια, εδώ να κάνω ένα σχόλιο. Διάβασα δήλωση του κυρίου Καρυπίδη στον Καζέτα, για να λέμε και την πηγή μας, που λέει ότι δεν ισχύει ότι θα έφευγε ο Παντελίδης αν έχανε από την Ξάνθη. Ανάμεσα όλα τα άλλα έχει πει και αυτό. Αλλά μία φράση πιο πάνω λέει: αποφασίσαμε με τον Διαμαντόπουλο να τον κρατήσουμε. Και αφού αποφασίσαμε να τον κρατήσουμε, γιατί ποιος έθεσε θέμα να φύγει, εμείς? Τέλος πάντων, εγώ αντιλαμβάνομαι γιατί το λέει ο πρόεδρος. Το λέει γιατί πάρα πολύ απλά δεν μπορεί τώρα να πει ότι παιδιά, εγώ είχα αποφασίσει να τον διώξω, αλλά με πείσανε να τον κρατήσω. Και αυτός πιστώνεται πάλι και την θετική στο τελική απόφαση, αλλά δεν χρειάζεται να ανοίγει μέτωπα. Τότε ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά, και ο Παντελίδης το έχει πει άλλωστε, ο ίδιος ο Παντελίδης το έχει πει, αλλά και οι άνθρωποι του Άρη το έχουν πει. Και γενικότερα η πληροφόρηση είναι δεδομένη ότι αν ο Παντελίδης δεν κέρδιζε στην Ξάνθη, για να μην πω πριν την Ξάνθη, τότε θα αποχωρούσε και ο προπονητής μάλιστα θα μιλήσει σουηδικά, ο οποίος θα ερχόταν. Αλλά δεν παίζει ρόλο πλέον. Ο Παντελίδης κατάφερε και γύρισε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και για τον ίδιο και για την ομάδα. Και όχι μόνο την γύρισε, αλλά την έχει φέρει σε ένα τέτοιο επίπεδο ώστε να έχουμε χαμόγελα, να έχουμε αισιοδοξία, να έχουμε καλό ποδόσφαιρο. Πέρα δηλαδή από το να έχουμε επιτυχία όσον αφορά τον στόχο της ομάδας, να έχουμε και καλό ποδόσφαιρο, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και το πιστώνονται όλοι όσοι βρέθηκαν στην ομάδα τη χρονιά που μας πέρασε. Αυτό εδώ πέρα τι είναι, φίλε, η market value? Ναι. Δηλαδή κάτσε να δω, φίλε, πόσο ο... Ποιος είναι? Χοντρικά, ποιο θες? 400.000, 630.000 κάνει ο Κορχότ. Και έχει πέσει, βλέπει, γιατί δεν βλέπει, δεν έχει πέσει. Το ματιά πόσο. Και ο Μανώλης Τζανακάκης κάνει 450. Ποιος τα αξιολογεί αυτά, ρε φίλε? Δηλαδή αυτή τη στιγμή, παιδιά, να ξέρετε, σύμφωνα με το market value, ο Μανώλης Τζανακάκης έχει πιο μεγάλη χρηματιστηριακή αξία από το Φραν Βέλεθ. Αυτά νομίζω... Βάσει αριθμό θα έλεγα ότι βγαίνει, αλλά δεν έχει λογική και πάλι σχέση με το Βέλεθ. Επίσης ο Ρόουζ έχει διπλάσει από το Βέλεθ. Ο Σιώπης έχει ένα εκατομμύριο. Εδώ ποιος είναι αυτός? Ο Μπάσα. Ο Μπάσα έχει μεγαλύτερη από το Βέλεθ. Άρα και τα Μπάσα τον έχετε το Βέλεθ. Ο Ιντζόγλου έχει 270.000. Θα πουλήσουμε. Άνετα. Ενώ ο Ματίγια 360. Ο Παυλίδης 270. Ο Κυριάκος Σαββίδης 450, πιο πάνω από το Βέλεθ. Με αυτά βγαίνουν κατά καιρούς αξίες και τα λοιπά. Κάποιοι το επιχείρουν μέσω αυτών των αριθμών, ναι, οκ. Okay. Ο Λάρσον 315, άρα ο Λάρσον, παιδιά, κάνει 315 είναι η αξία του και ο Κυριάκος Σαββίδης 450. Κότσο τον πιάσαμε τον Σαββίδη που τον φέραμε κούτρα στον Άρη. Λοιπόν, κάτσε να δω. Εδώ. Το Ματέο. Ο Ντιγκινί 700, καλά τον έχουμε. Διαμαντόπουλος 270 και ο Σταματής 180.
Άρα ο σταματής με τα 180 είναι λίγο πιο πάνω από τον Μπάμπη, πιο κάτω από τον Μπάμπη τον Παυλίδη, βλέπω 270. Χαμός γίνεται. Γι' αυτό και η αξία μας είναι 13 εκατομμύρια λίρες αυτή τη στιγμή. 13,3. Ναι. Αυτά βλέπουν οι άλλοι και γι' αυτό πάω και έχει 400 εκατομμύρια εδώ πέρα. Με σύμφωνα με αυτά τα πόσα. Θα πάμε στο break γιατί φτάσαμε 5,5. Ό,τι να είναι, φίλε, πραγματικά. Εντάξει. Ό,τι να είναι. Είναι ένα χρήσιμο site για αριθμούς κυρίως και στατιστικά. Και πάμε στο break και επιστρέφουμε σε λίγο. Και τις 7, Χρύσανθος Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα της εκπομπής, Βασίλης Καβαδίας στην ρύθμιση του ήχου. 5 εισιτήρια δίνουμε για το Άρης Ρέιθιμ αύριο, 5,5 ώρα στον Ingalls Hall. Γράφετε FM, αφήνετε κενό. Γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε στο 54526 για να δείτε από κοντά ίσως το τελευταίο παιχνίδι του μπασκετικού Άρη για φέτος, αν δεν έρθουν τα πάνω κάτω με τον Ολυμπιακό και μπει η ομάδα στα play-off. Λίγο πριν τις 7 θα κάνουμε την κλήρωση, όπως επίσης στέλνετε το μήνυμά σας, αν θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο, κάποια τοποθέτηση, κάποια ερώτηση ενδεχομένως. Φαντάζομαι ότι πλέον έχετε και πολλές από τη στιγμή που διανύουμε τις πρώτες μέρες, το πρώτο διάστημα βασικά της επόμενης μέρας του Άρη και των αποφάσεων που θα ληφθούν. Έχουν ληφθεί βασικά οι περισσότερες. Των αποφάσεων που θα υλοποιηθούν, να το θέσω καλύτερα, όσον αφορά το σχεδιασμό και το προγραμματισμό για τον Άρη της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Η ομάδα επέστρεψε σήμερα στις προπονήσεις μετά το χθεσινό ρεπό. Εντάξει, όπως καταλαβαίνετε, πλέον οι ρυθμοί είναι πολύ χαλαροί και είναι σε μια φάση, νομίζω, το τεχνικό team που κρατάει τους παίχτες για να μην φύγουν από τώρα για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Μέχρι την Παρασκευή θα πάνε προπονήσεις, εκτός απρόπτου. Και Παρασκευή μεσημέρι θα αποχαιρετήσουν όλοι, θα χαιρετήσουν την σημαία που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις και θα φύγουν για τις ιδιαίτερες πατρίδες τους, για τις διακοπές τους και θα δώσουν, δίνοντας ραντεβού για τα μέσα Ιουνίου, όταν και θα ξεκινήσει η καλοκαιρινή προετοιμασία του Άρη. Παράλληλα βέβαια με το μεταγραφικό, παράλληλα με το κομμάτι των αποχωρήσεων, με το κομμάτι των ανανεώσεων αυτή τη στιγμή, υπάρχει και εκείνο των διαρκείας, το οποίο συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον. Και όπως ενημέρωσε και σήμερα η ΠΑΕ και διαβάζεται από νωρίς το πρωί στο Λαμπαουτάρης, από την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει και η διάθεσή τους. Μία εβδομάδα δηλαδή, 8 με 9 μέρες, τώρα εντάξει μπορεί να μην βγουν Δευτέρα, μπορεί να βγουν Τρίτη, μπορεί να βγουν Τετάρτη, okay. Αλλά θα είναι μια εβδομάδα χοντρικά μετά από το φινάλε της σεζόν και ενώ ο κόσμος είναι ακόμα ζεστός από την Εφτάρα στην Ξάνθη, από το πολύ ωραίο κλίμα που δημιουργήθηκε στο γήπεδο, από την χαρά που δίνει στον Αργιανό η ευρωπαϊκή έξοδος στο Europa League, θέλει να εκμεταλλευτεί όλα αυτά τα δεδομένα η ΠΑΕ και γι' αυτό νομίζω προχωράει άμεσα στην κυκλοφορία των εισιτηρίων διαρκείας, η οποία θα ξεκινήσει από την επόμενη εβδομάδα. Δεν έχουμε ακόμα μέρα ακριβώς. Φαντάζομαι θα υπάρξει και μια ενημέρωση αναλυτικά όσον αφορά τις τιμές. Δεν ξέρω, ενδεχομένως γίνει για κάποια παρουσίαση το διαρκείας για τις επόμενες σεζόν. Στα οποία, στην τιμή των οποίων, αυτή είναι η διευκρίνηση σημαντική, θα περιλαμβάνονται όλοι οι προκριματικοί αγώνες που θα δώσει ο Άρης για το Europa League. Θα είναι για τον δεύτερο προκριματικό. Αν φτάσει δηλαδή μέχρι τα play-off, που είναι ευχή όλων φυσικά να φτάσει η ομάδα μέχρι τα play-off του Europa League, τα διαρκεία στις νέες σεζόν θα περιλαμβάνουν και εκείνα τα παιχνίδια. Δηλαδή, για παράδειγμα, Βασίλη μου, πέσει ο Άρης στα play-off του Europa League με τη Manchester United, θα είναι μέσα στην τιμή των διαρκείας και αυτά τα παιχνίδια. Μακάρι βέβαια, αν φτάσει ο Άρης μέχρι εκεί, να μην πέσει με τη Manchester United, να πέσει με ένα πιο βατό αντίπαλο για να μπορέσει να προκριθεί. Εντάξει, είναι νομίζω μια καλή σφιγμομέτρηση τα διαρκείας σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα και είναι και μια ευκαιρία για τον κόσμο τώρα που είναι ζεστός να δείξει βασικά την στήριξή του μέσα από τα διαρκείας. Εγώ τέτοια εποχή κάθε χρόνο συνηθίζω να το λέω
όταν πηγαίνει η κουβέντα αδιαρκείας, να κοιτάμε πάντα και να βλέπουμε τι κάνουν στο εξωτερικό οι ομάδες. Η πλειοψηφία των ομάδων, έτσι, η πλειοψηφία των φιλάθλων σε συγκεκριμένες ομάδες. Ένα παράδειγμα, ας πούμε, που μας αρέσει εμάς τους Αργιανούς, είναι η Dortmund. Δεν λέω να κοιτάξουμε το προϊόν, το ελληνικό ποδόσφαιρο προϊόν. Αν να κοιτάξουμε το ελληνικό ποδόσφαιρο προϊόν, ας το παρατήσουμε και αν μας ασχοληθούμε καν. Το δούμε όμως από την άλλη πλευρά. Ο παδός στο εξωτερικό δεν περιμένει να δει τι μεταγραφές θα γίνουν. Αν του αρέσει ο πρόεδρος, αν του αρέσει ο προπονητής, αν του αρέσει ο τεχνικός διευθυντής ή αν του αρέσει κάτι άλλο στην ομάδα. Που εντάξει, νομίζω ότι πλέον όλοι στη φάση που βρισκόμαστε έχουν ένα λαϊκό έρισμα, οκ. Okay. Με τον Καρυπίδη φυσικά να είναι ο πρώτος που ξεχωρίζει και δίκαια κιόλας ο άνθρωπος. Το διαρκεία το παίρνει για να στηρίξει την ομάδα οικονομικά, άσχετα αν θα πηγαίνει στο γήπεδο όλη τη χρονιά ή όχι. Σίγουρα συμφέρει περισσότερο να πάρει ένα διαρκεία από το να αγοράσει κάθε δύο εβδομάδες ένα εισιτήριο για ένα μάτς. Αλλά το διαρκεία το παίρνει για να στηρίξει την ομάδα οικονομικά. Στο εξωτερικό το κάνουν και για αυτό, το κάνουν και γιατί το θεωρούν ως μια υποχρέωση απέναντι στην ομάδα, ως κάτι το οποίο για αυτούς είναι αυτονόητο. Το να πάρουν διαρκείες, δεν το σκέφτονται. Βλέπετε δηλαδή κλαμπ στα οποία φεύγουν διαρκείας και καλύπτουν το μεγαλύτερο κομμάτι του γηπέδου πριν καν καλά-καλά ξεκινήσουν οι μεταγραφές της ομάδας τους. Πρέπει να μπούμε σιγά-σιγά σε αυτή την νοοτροπία και δεν λέω να μπούμε μαζικά, είναι δύσκολο να μπούμε μαζικά, αλλά 10-10 παραδείγματος χάρη κάθε χρόνο, αν ποτίζονται με αυτή την νοοτροπία όσον αφορά το κομμάτι του διαρκείας, νομίζω ότι μόνο καλό θα κάνει στον Άρη. Ας το έχουμε στο μυαλό μας και από την επόμενη εβδομάδα που θα βγουν τα διαρκείας, μακάρι να δούμε παραπάνω σίγουρα από αυτά τα οποία είχαμε φέτος. Και γιατί όχι, δεν είναι ανέφικτο σαν στόχος να ξεπεράσουμε και εκείνο τον αριθμό που είχαμε καταγράψει κάποτε, έχοντας υπεύθυνο επικοινωνία στο Χρύσανδο, βέβαια, εκείνα τα χρόνια. Ήταν άλλα τα δεδομένα. Πόσο ήταν, 11-12. 11-500. Γιατί να ξεπεράσουμε τα 11-500 και να μην φτάσουμε, εγώ λέω, τα 12. Και να είναι 10.000 μόνο τα διαθέσιμα εισιτήρια σε κάθε παιχνίδι. Δεν θα είναι πολύ ωραίο? Και θα είναι πιο εύκολο το έργο της διοίκησης για τις κινήσεις της το καλοκαίρι. Και θα είναι και ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Αυτό όσον αφορά τα διαρκείας. Επαναλαμβάνω, από την επόμενη εβδομάδα θα είναι στη διάθεση του κόσμου και φαντάζομαι ότι και μέσα σε επόμενες μέρες θα γίνουν και γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά τις τιμές και τα λοιπά. Θέμα Δημητριάδη φυσικά δεν υπάρχει στον Άρη. Ωραία. Επειδή μιλήσαμε με το ίδιο το παιδί, δεν ξέρω πώς προέκυψε και την πληροφορία. Καταρχήν, ο παίκτης έχει συμβόλαιο με την ΑΕΚ μέχρι τον Δεκέμβριο του 2020 και έχει και όρο ανανέωση του συμβολαίου του σε περίπτωση που πιάσει κάποιες συμμετοχές. Τώρα, αν ο Άρης θεωρεί ότι μπορεί να δώσει 300.000 ευρώ για να πάρει το Δημητριάδη, ενδεχομένως και να το πιστεύει κάποιος. Θέμα πάντως δεν υπάρχει και το λέει ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής. Τώρα, από εκεί και έπειτα, ξαναλέω ότι πολλά ονόματα μπορούν να γραφτούν, να ακουστούν ή οτιδήποτε άλλο. Τέτοιο ζήτημα δεν υφίσταται για τον Άρη και αυτό το λέει και ο Άρης, αλλά το λέει και το ίδιο το παιδί με το οποίο έχουμε αναπτύξει μια σχέση εδώ και ένα χρονικό διάστημα. Άλλωστε τον ακούσατε εδώ στο Λαμπαοτάρης. Επομένως δεν χρειάζεται να φορτώνουμε με ονόματα τον κόσμο. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα. Όπως δεν υπάρχει και θέμα Μπρούνο για τον Άρη. Έχει το ρεπορτάζ, έχω τα μηνύματα. Γιατί είναι ρε φίλε, γιατί μου στέλνει τώρα ένας φίλος ο Γιώργος. Άκου Γιώργο, θα πω στο ραδιόφωνο για να μην μου στέλνεις μηνύματα. Μου λένε, λέει, ότι έκλεισε ο Μπρούνο. Okay. Πολύ καλή κίνηση. Okay. Ποιος το είπε? Ποιος το λέει, λέω. Ποιος το λέει? Με ρωτάει εμένα, ισχύει? Ζουμπούτη. Λέω, συγγνώμη, αφού μου λες σε ποιο? Ότι έκλεισε. Ναι. Γιατί με ρωτάς εμένα αν ισχύει? Δεν ισχύει λοιπόν. Όχι. Δεν υπάρχει θέμα Μπρούνο για τον Άρη. Και δεν νομίζω να υπάρξει κιόλας. Εντάξει. Εγώ αυτό που ξέρω, που έχω σαν πληροφορία, είναι ότι σαν όνομα είχε πέσει στο τραπέζι πριν λίγους μήνες. Αλλά μέχρι εκεί.
τίποτα παραπάνω. Είναι άλλο. Να πει στο τραπέζι να σπέσει και να το προτάθηκε ο Μπρούνο. Ναι, που γίνεται με δεκάδες παίξεις καθημερινά. Εντάξει. Είναι άλλο. Εξετάζεται ο Μπρούνο. Και άλλο ο οίκλος ο Μπρούνο. Είναι άλλο. Θέλει Μπρούνο. Ναι. Είναι άλλο. Συμφώνησε ο Μπρούνο. Και για να το θέσω και λίγο πιο ποδοσφαιρικά, αν μου επιτρέπει. Ναι. Μπορώ. Α, ωραία, ο Μπρούνο είναι δεξιοπόδαρο εξτρέμ, έτσι. Λοιπόν, ο Άρης έχει δύο αυτή τη στιγμή για τα αριστερά. Το Λάξον, το αναλύσεις. Το Λάξον και τον Καμπάνε. Και είναι αλητεία να γράφεις ο Ολυμπιακός δίνει Μπρούνο στον Άρη για Γκαρσία. Ξέχασα, αυτά είναι καρικιοζηλίκια τώρα. Πρόσεξε. Το λέω στους φίλους μου στο Sport Dog που έχω μιλήσει και δύο φορές. Ναι. Έτσι. Και μέσα να λες ότι το δίνει ο Ολυμπιακός σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός δεν θα ασχοληθεί με τον Μπρούνο. Ναι. Άρα τον δίνει στον Άρη. Όχι, παιδιά. Το πήρατε το κλικ πάντως, το πάτησα και εγώ το είδα. Okay. Όχι, φτάνει πια. Ναι. Φτάνει πια με αυτά τα παραμύθια. Πες για τον Μπρούνο τώρα που δεν απασχολεί τον Άρη. Ο Μπρούνο είναι... και ανήκει στη Λίντς, την Αυστριακή. Γιατί είναι δανεικό στον Ατρόμητο. Πολύ βασικό σαν δεδομένο και αυτό. Ο Μπρούνο είναι ένα δεξιοπόδαρο εξτρέμ. Ο Άρης έχει δύο. Το Λάξον και τον Γκάμα. Οι αναζητήσει του γραμμή. Τι γραμμή, ρε φίλε. Μετά τις 6. Μετά τις 6, πες τον φίλο. Ο Άρης, που το τελευταίο διάστημα με το θέμα του Ματέο νεαωρείται, ψάχνεται βασικά και για έναν δεξιό εξτρέμ. Τον οποίο όμως τον θέλει, τον προτιμάει αριστεροπόδαρο. Άρα ο Μπρούνο δεν ταιριάζει και στα χαρακτηριστικά του παίχτη που αναζητούν στον Άρη. Είναι μια πολύ βασική λεπτομέρεια αυτή. Για τους ανθρώπους που κάνουν το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό, και για τον Παντελίδη κιόλας που είναι προπονητής. Και έχει ένα πλάνο συγκεκριμένο όμως στο μυαλό του. Ο Μπρούνο βέβαια αγωνίζεται και στις τρεις θέσεις πίσω από το φορ. Αλλά έχει παίχτες εκεί. Αυτή τη στιγμή. Στα λεφτά πάντως, από ό,τι ξέρω, θεωρείται πολύ καλή περίπτωση. Αλλά δεν απασχολεί τον Άρη τη δεδομένη χρονική στιγμή. Είναι αυτές οι λεπτομέρειες που ορισμένες φορές κάνουν τη διαφορά. Όπως ας πούμε μια λεπτομέρεια, για παράδειγμα, όσον αφορά τον μέσο που αναζητεί ο Άρης. Η προτίμησή του είναι να βρει έναν αριστεροπόδαρο χαφ για να βάλει δίπλα στο Σιώπη. Τι σχέση έχει ο Ινσούα τώρα, μας γράφεις εσύ ρε, με τον Μπρούνο. Άλλο ο Ινσούα έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό το 2020. Άλλο ένα χρόνο έχει συμβόλαιο. Άλλο ένα χρόνο. Θα φύγει. Το αγοράσω. Πάμε να αγοράσουμε και αυτόν. Αφού αγοράσουμε από το να δώσεις 1,5 εκατομμύριο για τον Ματέο Γκαρσία, δώσε μια 500 για τον Ινσούα. Πάρε τον Ινσούα και το άλλο 1 εκατομμύριο. Δώσ' το και πάρε 3 παίκτες. Ναι. Έτσι. Αμπαλαριανέ. Εγώ συμφωνώ με αυτό το σκεπτικό που αναφέρεις. Γιατί ο Λάρσον δηλαδή που ήρθε με 3... Που ερωτευόμαστε κάθε φορά. Ναι. Θέλαμε τον Κόκε και τον Νέτο και τον Κάμπορα και τον Κάλβο και τον Χαβίτο. Επειδή μας παίξανε και μας βοήθησαν και απέδωσαν πολύ καλό ποδόσφαιρο τα παιδιά, για 100 χρόνια μετά λέγαμε για παίκτη τον Κόκε. Φέρε τον Νάτσο, έλεγε ο άλλος. Πρέπει να βάζουμε στην εξίσωση πάντα και το οικονομικό. Δηλαδή, ο Λάρσον με 300 χιλιάρικα άσχημος είναι για εξτρέμ. Δηλαδή, πρέπει να δώσουμε 1,5 εκατομμύριο για τον Ματέο. Μιλάμε για μια αγορά με απεριόριστες επιλογές. Δεν μένει ένας, έρχεται άλλος. Για τα λεφτά που θα δώσει, θα την πάρει η διοίκηση. Έχει κάνει μια πρόταση. Από την τσέπη του βγαίνουν. Έχει κάνει μια πρόταση συγκεκριμένη. Ναι. Θα δούμε πώς θα πάει το πράγμα. Και πέρα, εμείς εκφράζουμε τις απόψεις μας. Αλλά επειδή τίθεται οικονομικό θέμα, δεν είμαστε με το Σαββίδι, παιδιά, με το Μαρινάκι. Τι είναι η πραγματικότητα. Ο άλλος έδωσε 500 χιλιάρια για τον Λεβέκ. Δεν τον νοιάζει. Πήγε έδωσε πόσα έδωσε για τον Ίγκανσον. Δεν τον νοιάζει. Και άμα κάνει λάθος ο Ίγκανσον, σφυρίζει ο Ευαγγέλου. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Σωστό. Δεν τίθεται θέμα. Καλά, τον Ίγκανσον έδωσε 1,5 εκατομμύριο για τον Χατσερίδη και δεν τον νοιάζει. Έδωσε 1,5 εκατομμύριο για τον Χατσερίδη. Μπράβο. Τον οποίο ο Βέλετ δεν τον βλέπει. Αυτό ακριβώς. Και ο Βέλετ με πόσο έρθει, με 160 χιλιάρικα. Εσύ δεν μπορείς να κάνεις τέτοια πράγματα όμως. Και ούτε θέλω να κάνω τέτοια πράγματα. Έτσι. Να κάνει λάθος το στόπερ μου. Δηλαδή να κάνει λάθος ο Δελιζήσης. Να γυρίζει την μπάλα λανθασμένα στον Κουέστα. Ναι. Να πέφτει κάτω ο παίκτης του Πανετολικού και να δίνει πέναλτι και κόκκινη ο Ευαγγέλου. Ο ίδιος διαιτητής είναι. Για να δείτε πώς αλλάζουν οι ισορροπίες και πώς μένουν τα ήττητα, πώς παίρνονται οι προκρίσεις κτλ. Ο ίδιος διαιτητής
από τα 500 μέτρα είδε τον Κουέστα να ανατρέπει και του βγάλε κόκκινη. Τη ζεμπεκιά όμως που κάνει ο Ίγκανσον τη δίνει φάουλ. Βγάζουμε μια φάση που... Είδατε πως αλλάζουν τα δεδομένα. Πάει να πάρει τίτλο τώρα. Δεν έχεις δίκιο. Θα μου πεις ο Καρυπίδης το έκανε αυτό για να ευνοηθεί ο Άρης να βγει στην Ευρώπη από τον αποκλεισμό του Αστέρα Τρίπολης. Εμείς θέμε. Είσαι λάθος. Το ξέρω. Βρες μια, όπως είχε πει και ο Λουτσέσκου, βρείτε μια φάση που έχουμε ευνοηθεί. Λαύρο, ένα παιχνίδι που δεν έχεις ευνοηθεί βασικά. Βρείτε μια φάση που έχουμε. Γιατί ακόμα και εκεί που ευνοήθηκες με τον Άρη ότι το γκολ είναι το... μια τρίχα του Βέλεθ είναι offside. Ναι. Προηγείται πέναλτι στη φάση. Αλλά... Για ποια φάση λέγανε προσφάτως ότι είναι πολύ ωριακή και στο μάτι εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσε. Καταρχήν να είναι η πρόκρισή του στο κύπελο. Ο Πάοκ έχει πάει στο κύπελο. Στον τελικό... Ο Πάοκ έχει πάει στον τελικό του κυπέλου. Ναι. Φίλε, έχει πάει στον τελικό του κυπέλου. Και έχει περάσει από τον Εργοτέλη με goal offside. Εκεί βέβαια δεν μπήκανε γραμμές και τέτοια και οριακά. Ήταν ωριακό. Πέρασε τον Πανιόνιο με ανύπαρκτο πέναλτι. Του Βέλεθ ήταν ξεκάθαρο. Πρόσεχε τώρα. Ναι. Στη μία φάση περνάει με goal offside. Παιχνίδια με τον Πανιόνιο περνάει με πέναλτι ανύπαρκτο. Στο 119. Ναι. Στο 119. Περνάει και το δεύτερο παιχνίδι. Goal offside στο πρώτο παιχνίδι. Πάω Τρίπολη. Κανονικό γκολ του Αστέρα ακυρώνεται και πέναλτι δεν δίνεται στο δεύτερο. Και αυτοί μας λένε τα μπλούχους. Δηλαδή έχει ευνοηθεί σε κάθε παιχνίδι της διοργάνωσης. Σε κάθε παιχνίδι της διοργάνωσης. Τρία σερί μάτς, τέσσερα σερί μάτς, γιατί είναι δύο τα μάτς με τον Αστέρα, και μας λένε οι ταμπλούχοι και παρεξηγούνται άμα τους λες για τις πρέσπες, τους διαιτητές, την ΚΕΔ, την ΕΠΟ κτλ. Ωραία, τις πρέσπες. Πολύ ωραίες, πολύ ωραία λίμνη έχει. Έτσι. Τι ψάχνεις να βρεις. Και ο ίδιος διαιτητής κόκκινη στον Άρη. Και πέναλτι. Με 10 από το 28 μες στην έδρα σου. Αυτές είναι οι διαφορές και πώς χτίζονται σερί και αίτητα. Έτσι χτίζονται τα σερί και τα αίτητα. Έτσι πας να πάρεις τίτλους. Γιατί και εμένα αν μου δίνει ένα μούφα πέναλτι με τον Εργοτέλη, θα έβγαινε 3-3 και δεν θα είχα τον αποκλεισμό, φίλε. Ναι. Αν σήκω offside, ενώ δεν είναι offside, το δεύτερο γκολ του Εργοτέλη, δεν θα το έτρωγα. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Αυτά γίνονταν τόσα χρόνια με τον Ολυμπιακό. Αυτό γίνεται και τώρα. Και δεν υπάρχει θέμα Μπρούνο. Ούτε Δημητριάδη. Πάμε παρακάτω. Με τους παίκτες και τους υποψήφους και τους μάνατζερ και οτιδήποτε άλλο. Μαρτίνες. Μαρτίνες, ναι. Τι γίνεται με τον Μαρτίνες. Μαρτίνες. Δεν υπάρχει συμφωνία. Υπάρχει σίγουρα κοινή επιθυμία για να συνεχίσουν μαζί. Και μην ξεχνάμε στην περίπτωση του Μαρτίνες υπάρχει μια σημαντική παράμετρος που ονομάζεται Θόδωρος Καρυπίδης. Τον είχε καψούρα. Του αρέσει. Τον είχε καψούρα, αλλά τώρα αποφασίζει ο τέτοιο. Αποφασίζει, ναι, αλλά να σου πω. Ο προπονητής και ο τεχνικός διευθυντής μαζί με τον Καρυπίδη. Ο Καρυπίδης αυτό ακριβώς πήγα. Έχει λόγο και αυτός. Εντάξει. Και ο Καρυπίδης κιόλας είναι και ένας πρόεδρος. Τυπικά δεν είναι πρόεδρος, αλλά στην ουσία είναι αυτός που κάνει το κουμάντο. Okay. Είναι αυτός που έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. Καρυπίδης κάθε βλέπει κιόλας. Να το ξέρεις. Ναι. Πού το ξέρεις. Κάθεται βλέπει ποδοσφαιριστές. Έχει γνώμη, προσπαθεί να αποκτήσει γνώμη. Είδε τον Λάρσον. Μην νομίζετε παιδιά ότι δεν βλέπει. Κάθεται και αφιερώνει και ώρες για να δει ποδοσφαιριστές. Το έχει αυτό. Και είναι στα υπέρ του πολύ το ότι έχει γνώμη. Τέλος πάντων, με την περίπτωση του Μαρτίνης δεν υπάρχει συμφωνία αυτή τη στιγμή. Είναι σε επαφές οι δύο πλευρές. Υπάρχει κοινή επιθυμία και το δύο να συνεχίσουν μαζί. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για να φτάσουν σε κάποια συμφωνία. Υπάρχει μια διαφορά, μια απόσταση, να το πω έτσι, όσον αφορά τη διάρκεια του συμβολαίου του ποδοσφαιριστή. Ο Μαρτίνες θέλει 2 χρόνια. Ο Άρης, με συγχωρείτε, δεν, αυτή τη στιγμή μιλάμε, γιατί μπορεί να το πει, OK, πάρε ένα διαιτές και κάτσε. Δεν πολύ ψήνεται με το διαιτές συμβόλαιο για τον ποδοσφαιριστή. Εγώ το θεωρώ και φυσιολογικό να σας πω την αλήθεια, γιατί είναι στα 31 του πλέον ο Μαρτίνες. Και μπορεί του χρόνου να θες τον κάνει... Να είναι στα 32 του. Το χρόνο θα είναι σίγουρα στα 32 του. Άλλο ήθελα να πω, ότι μπορεί να θες τον χρόνο κάτι άλλο για αυτή τη θέση, κάτι διαφορετικό. Ίσως ενδεχομένως ένα πιο νεαρό ποδοσφαιριστή. Γιατί του χρόνου θα έχει ένα ακόμα
ένα ακόμα έτος ποδοσφαιρικού στην πλάτη του. Εδώ η επιλογή είναι του δίνεις ένα μονοετές ή τον κάνεις ένα συνένα. Και βλέπεις του χρόνου πώς θα είναι τα πράγματα και αναλόγως αποφασίζεις. Εντάξει, όλα είναι θέμα διαπραγμάτευσης. Όλα είναι θέμα διαπραγμάτευσης, αλλά συμφωνία ακόμα δεν υπάρχει. Πιθανό είναι να υπάρξει. Γιατί επαναλαμβάνω, θέλουν και οι δύο. Και όταν θέλουν και οι δύο, εντάξει. Λίγο εγώ ρίχνω νερό στο κρασί μου, λίγο εσύ ρίχνεις στο δικό σου και βρίσκουμε μια λύση. Και είναι πιθανό στον παίχτη να προταθεί και μια μείωση όσον αφορά τα χρήματα που λαμβάνει και το συμβόλαιο το οποίο είχε φέτος. Καλά, κακώς το λέμε μείωση, γιατί μιλάμε για νέο συμβόλαιο. Μείωση. Ένα νέο συμβόλαιο με λιγότερα λεφτά, αλλά ενδεχομένως με κάποια μπόνους μέσα. Εντάξει. Γιατί είναι και 31 πλέον. Ο ποδοσφαιριστής πάντως πιστεύω ότι μπορεί να το δεχτεί και έτσι. Όλα είναι θέμα διαπραγμάτευσης. Και η αγοράς. Αν βρει ένα καλύτερο σύμβολο, δεν θα το δεχτεί. Αν βρει ένα καλύτερο σύμβολο, θα πάει αλλού. Αυτή τη στιγμή θέλει να μείνει πολύ. Και δεν είναι μόνο το να βρω καλύτερο συμβόλαιο, είναι πολλά πράγματα. Εγώ σου είπα, άλλο παίχτη έχει ο μάνατζερ που μου αρέσει εμένα, αλλά έχει μεγάλο συμβόλαιο. Ποιο είναι, ρε φίλε? Ο Μάζουρικ. Ποιο? Ο Μάζουρικ. Ωραίος παίχτης. Τι να τον κάνω, ρε φίλε? Είναι για εκείνη τη θέση. Να φύγει ο Τόνσον να παίξει ο Μάζουρικ. Ποιο? Σου λέω, εγώ μπορεί να πει ο Καρυπίδης, δεν κρατάμε το Μαρτίνς, μα πάρουμε το Μάζουρικ. Εγώ μιλάω υποθετικά πάντα. Και να μπει μέσα και να χάνει το πέναλτι. Και αυτός. Δηλαδή να έχουμε κι άλλον λαθέρ πέναλτι. Τον χρόνο θα έχεις άλλον για τα πέναλτι, δεν έχεις ανάγκη. Το σκυλί του πολέμου εκείνο το... Ο Μάζουρικ δεν ταιριάζει στον Άρη. Δεν σου λέω αν ταιριάζει, όχι. Δεν λέω... μπορεί το παιδί να παίξει. Δεν μπορεί το παιδί. Δεν μπορεί να παίξει. Είναι κάτω από 1,70 καταρχήν. Έχουμε αρκετούς. Ο Φελίπε Σανσόν. Έχουμε αρκετούς κοντούς. Δεν θέλουμε άλλους. Ναι. Όταν τα λέγα. Πρέπει να ψηλώσει λίγο η ομάδα, φίλε. Περίμενε. Όταν τα λέγα εγώ πέρυσι αυτά. Εσύ τα έλεγε πέρσι. Με κορόιδευε ότι η ομάδα είναι κοντή. Φυσικά. Πέρσι. Στην αρχή τη σεζόν το έλεγα. Πέρσι. Okay. Τώρα λοιπόν που καταστάλαξε τους καλούς κοντούς και θα παίξουν οι καλοί κοντοί, υπάρχει και ένα ψηλό. Μία με τη φυσική κατάσταση, μία με τους κοντούς, εντάξει. Έτσι. Φυσική κατάσταση, ξεφτυλιστήκατε. Κάποια στιγμή υπάρχει τάφτιση. Ξεφτυλιστήκατε, ξεφωνίζατε τον Ερέρα ότι δεν έχει καλή φυσική κατάσταση η ομάδα, ξεφτυλιστήκατε. Είχε εξαιρετική. Εξαιρετική είχε. Ναι. Πίεζε σε όλο το γήπεδο, άλλαζε την μπάλα. Και είναι ενδιαφέρον στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης αυτό που έχουμε βάλει σήμερα στο Λαμπαουτάρης. Μάλιστα. Αλλά το έχετε βγάλει τα βασικά και θα. Εδώ δεν έβαλες βασικό χθες στην μπουτίκρε, φίλε. Και, ναι. Και θα πω ότι το είχασα κάτω. Ναι. Και θα πω τίποτα τώρα. Ποιος άλλαξε τα βασικά. Ναι. Τέλος πάντων. Και έχετε βάλει τη βραδιά του. Και τον Καστέριτη. Ο Γιάννης τα βάλει, φίλε. Ο Γιάννης. Θέλει τον παραπονιάρη. Παραπονιάρη τα έκανε αυτά, να ξέρεις. Μου το κλείσετε. Για να βάλει τον Καστέριτη. Ναι, μου το κλείσετε. Ναι. Ο Άρης. Δεύτερα ημίχρονα. Έχει σκοράρει. Έχει βάλει φέτος 46 γκολ. Ναι. Έκλεισε. Φαίνεται με 46 γκολ. 33 από αυτά ήταν στο δεύτερο ημίχρονο. Τι σημαίνει αυτό, ότι έτρεχε πιο πολύ? Ότι έχει αντοχές, ρε φίλε. Πρόσεξε. Ναι. Από τα 33, τα 25 είναι μετά το 70. Πες μου λίγο, σε παρακαλώ, πόσα έφαγε? Άλλο και. Τι άλλο και. Εγώ σου λέω για το σκοράρισμα. Άρα, άμα σκοράρεις μετά το 70, έχεις καλή φυσική κατάσταση. Αν δέχεσαι γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, δεν παίζει ρόλο. Ακίνο, ρε Χρήστα, δεν μπορεί να είναι μια δράνεια της άμυνας, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Εκεί μπορεί να είναι μια δράνεια της άμυνας σου. Ενώ όταν βάζεις γκολ εσύ, δεν μπορεί να είναι μια δράνεια της άμυνας του. Καλά, είναι από την καλή σου φυσική κατάσταση. Ρε, όπως θέλετε, τα φέρνετε δημοσιογράφοι, ρε φίλε. Εσύ τι είσαι? Εσύ τι είσαι? Εγώ εδώ, διευθυντής προσωπικού, δεν ξέρω τίποτα. Εγώ εδώ μπήκα. Μπήκα από εδώ, μπήκα φως. Μπήκα φως. Και είδα. Μπήκα φως και είδα. Μπήκα φως. Καλό καλησπέρι. Καλό καλησπέρι. Λοιπόν. Έξι φτάσαμε. Πάμε στο break σιγά σιγά. Νίκο, στένεψε το πουκάμισο ή μεγάλο κοιλιά σου το Πάσχα, ρε. Αδυνάτησες και έβαλες καινούριο. Παλιό. Α, εντάξει. Πρόσεχε, γιατί έχουν σπάσει δύο κουμπιά από μπροστά. Τι ένα. Πάμε στο break και επιστρέφουμε τη δεύτερη ώρα. Έχουμε 5 εισιτήρια για το αυριανό Άρης Ρέθινο. Δεν βλέπω και γεστική ιδιαίτερα. Τζάμπα τα δίνουμε και δεν πάνε, σκέψου. Πού να πάνε να αγοράσουν και εισιτήριο. Λοιπόν, άμα έχεις αυτή την εικόνα ως ομάδα, μετά μην περιμένεις από τον κόσμο να στήριξει. Και όταν γίνονται όλα όσα γίνονται, έτσι είναι αυτή η κατάσταση. Εν τω μεταξύ, να μας πει τώρα ο κ. Παπαδόπουλος. Τι εννοεί η ΠΑΕ Άρης χωρίς Μποχωρίδη με Ρέθυμνο. Πολύ ωραία.
Τι εννοεί ο ΠΑΕ, Άρης, λέγοντας ότι θα είναι και τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά στα διαρκείας. Τα προκριματικά. Πώς θα γίνει, ποια προκριματικά πολλά. Ό,τι παίξεις. Και πώς θα το αξιολογήσεις αυτό. Φαντάζομαι. Τι ό,τι παίξεις. Τρία μάτς. Μπορεί να πας μέχρι τα play-off. Τρία μάτς δηλαδή ή δύο. Τα προκριματικά είναι δύο. Τα προκριματικά είναι δύο. Τα play-off δεν είναι προκριματικά. Είναι play-off. Οι δύο προκριματικοί γύροι. Το πρώτος προκριματικός γύρος. Όλα. Αυτό είναι μια διευκρίνηση σωστή που πρέπει να γίνει. Ευχαριστώ. Εντάξει, τα play-off εγώ τα θεωρώ, τα λογίζω προκριματικά. Όχι, δεν είναι προκριματικά. Τα play-off είναι play-off. Μάλιστα. Επειδή πάει, λέγεται πρώτος προκριματικός γύρος, δεύτερος προκριματικός γύρος, τρίτος προκριματικός γύρος, play-off. Ωραία. Άρα επειδή πάει ΑΕΚ, ακούει την εκπομπή έτσι κι αλλιώς. Ναι. Μπορεί να μας απαντήσει. Η ΠΑΕ Άρης ακούει την εκπομπή, είπες. Όχι, όχι, τη γράφει ένας rec play και μετά βάζουν αν τα είπαμε σωστά. Ναι. Κατάλαβες. Και μετά μας παίρνουν τηλέφωνο και μας βρίζουν. Τι μανούλες μας. Ναι. Αύριο το απόγευμα. Μανούλες δεν μας βρίζουν. Όχι, μάνες. Μόνο μια φορά. Ναι. Αύριο το απόγευμα. αλλά μετά όλα καλά. Μετά όλα καλά. Αύριο το απόγευμα, 7.30 ώρα, όσοι έχετε μικρά παιδάκια. Εμείς έχουμε. Άμα έχεις λοιπόν, πάρε το Χριστάκο. Βασικά, ναι. Έχεις. Πάρε το Χριστάκο. Ναι, τέσσερα έχω. Μπορείς να πάρεις και τις κόρες σου, βέβαια. Ναι, ναι. Λοιπόν, και θα μοιράσουν τίποτα δώρα. Θα. Αυτόγραφα. Ναι. Φωτογραφίες. Το βγάλατε και αυτά τα βασικά. Βάζουμε ένα θέμα, δηλαδή λίγο να στηρίξουμε την ΠΑΕ και εσύ θα βγάζετε τα βασικά. Ναι, τι θες, ρε φίλε. Να δω ποιοι παίχτες θα είναι, ρε Χρήσανθε. Η Children's Day, όπως ονομάζεται, ναι, από την ΠΑΕ. Αύριο 7.30 ώρα στο Ναος, στο καφέ Ναος του Κλεάντης Βικελίδης. Γκαρσία, Λάρσον, Ρόου, Σόουζα, Σιώπης, Δελιζήσης, Γιουνές, Ντιγκινή, Κουέστα και Βαλεριάνος. Θα είναι αύριο 7.30 ώρα στο καφέ. Για φωτογραφίες, αυτόγραφα. Ελάτε να γράψουμε μαζί τον επίλογο της φετινής σεζόν σε μια ζεστή κυτρινόμαυρη βραδιά και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τις 25 Ιουλίου στο Europa League. Σας περιμένουμε. Ωραία. Ναι, αλλά άμα είναι το πρώτο παιχνίδι εκτός. Θα το ανανεώσουμε για τη 1 Αυγούστου. Αυτοί δεν λένε να το ανανεώσουμε εκεί. 25 Ιουλίου. 25 λέει. Ιουλίου, δηλαδή στο παιχνίδι στο καφέ. Ντάξει. Στο Ναός. Και αυτό ισχύει. Και αυτό ισχύει. Είναι πάντως μια ευκαιρία όσοι έχετε παιδάκια. Ωραία. Να τα πάτε αύριο. Όχι, θα φύγεις νωρίτερα. Ναι. Ε, καλά. Θα πάω να πάρω τα παιδιά να τα πάω. Σωστό. Δεν θα έρθω καθόλου. Α, οκ. Okay. Έχεις και μάτσα αύριο, μπάσκετ. Βέβαια. Μια χαρά θα περάσεις. Αυτό όσον αφορά και την αυριανή εκδήλωση στο καφέ. Ανοίγουμε γραμμές 2-3-10-2-87-8-8-8. Δεν νομίζω να έχουμε να αναφέρουμε κάτι άλλο. Αν θέλετε να μας ρωτήσετε, βέβαια κάτι εδώ είμαστε. Όσον αφορά σχεδιασμούς, προγραμματισμούς, μεταγραφές, αποχωρήσεις, ανανεώσεις κλπ. Εδώ είμαστε για να τα συζητήσουμε όλα αυτά μαζί. Πάμε στον πρώτο φίλο. Καλησπέρα. Γεια σας. Κλειωμένη δεν είναι καλή γραμμή. Καθόλου. Τώρα καλά είμαστε. Α, μπράβο, λοιπόν. Λοιπόν, για το ποδόσφαιρο λίγο πολύ τα είπαμε. Η ομάδα είναι έτοιμη, χρειάζονται λίγες προσθήκες για βασική, για τους βασικούς. Μεγάλο πλεονέκτημα θα είναι τη μία χρονιά η ομοιογένεια, από τη στιγμή που θα μείνουν οι πιο πολλοί παίκτες. Οι αυτοματισμοί θα βγαίνουν καλύτερα, οι παίκτες μπορούν να συνδυάσουν πιο εύκολα. Επομένως για τη βασική ομάδα δύο παίχτες καινούργιες θα χρειαστούν. Και άλλοι δύο ενδεχομένως. Αλλά επομένως σίγουρα θα αποκτηθούν ίσως και λίγο παραπάνω, γιατί πρέπει να υπάρχουν και εναλλακτικές λύσεις. Έτσι είναι. Όσον αφορά τώρα το μπάσκετ, που θέλω να μιλάμε για το μπάσκετ λίγο περισσότερο τώρα, άκουσα ότι ο Μποχορίδης δεν θα παίξει από εσάς τώρα αύριο. Ναι. Εντάξει, δεν είναι και πολύ σημαντικό το να μην παίξει ο Μποχορίδης. Σωστά. Μόνο 30 πόντους έβαλε με την Κίμη που κέρδισες. Ναι. Με 3 στα 3 τρίποντα. Στο ξεκίνημα. Λόγω τραυματισμού μάλλον δεν θα παίξει. Ναι. Εγώ δεν θέλω να δω ούτε τους Αμερικανούς. Ποιος θα παίξει εγώ.
Βάζω γιατί αν βγάλεις λίγο το Lucky Jones και το Μαγκή, οι άλλοι δηλαδή τους βλέπεις και ξεχνάς το άθλημα. Θα ήθελα πιο πολύ να πάρει ο κύριος Καστρίτης τον Κουρτίδη και τον Σιδηροηλία στην αποστολή. Να πάρουν χρόνο συμμετοχής και αυτοί. Και όσον αφορά για τον χρόνο, δεν ξέρω τι θα γίνει με τον μπαν, αλλά το χρόνο αν δεν λυθεί τον μπαν, ή λυθεί κατά τη διάρκεια της χρονιάς, ο Άρης θα πρέπει να στηριχτεί στους Έλληνες, να αποκτήσει Έλληνες παίκτες, που υπάρχουν Έλληνες παίκτες που μπορούν να αποκτήσει, γιατί θα μείνουν ελεύθεροι αρκετοί παίκτες το καλοκαίρι. Και αν δεν μπορεί να πάρει 5 ξένους ή 6, να πάρει λιγότερους ξένους, να πάρει 2, αλλά να είναι λίγο καλή. Τώρα όσον αφορά το θέμα προπονητή, ο κύριος Γουλιέλμος σίγουρα στο μυαλό του έχει κάποιον καλύτερο προπονητή από τον κύριο Καστρίτη. Βέβαια και ο Καστρίτης είναι μέσα στους υποψήφιους να συνεχίσει, αλλά νομίζω ότι θα ψάξει κάτι καλύτερο. Δεν ξέρω βέβαια αν έχετε εσείς κάποια πληροφορία το τι πιθανόν είναι, πιο πολλές πιθανότητες έχει να φύγει ή να μείνει ο Καστρίτης, ή αν ο καινούργιος που θα έρθει θα είναι Έλληνας ή ξένος. Να περάσει πρώτα το αυριανό μας, να τελειώσει και τυπικά η χρονιά και όλα αυτά θα πέσουν στο τραπέζι. Ναι, το είχα ακούσει, το είχα διαβάσει αυτό, νομίζω στο All About Aris το είχα διαβάσει, ότι ο κύριος Γουλιέλμος έχει στο μυαλό του κάποιον άλλον προπονητή για να φέρει. Βέβαια δεν γράφατε άλλες πληροφορίες, αν είναι Έλληνας, αν είναι ξένος. Μπορεί να μείνει και ο ίδιος, δεν ξέρεις, θα δούμε. Μπορεί να μείνει και ο Καστρίτης, θα δούμε. Ναι, μπορεί να μείνει και ο Καστρίτης, αλλά νομίζω ότι δεν είναι η πρώτη επιλογή του Γουλιέλμου να μείνει ο Καστρίτης. Νομίζω ότι θα αναζητήσει κάποιον. Η πρώτη επιλογή του Γουλιέλμου θα πρέπει να είναι η άρση του Μπάνι για να μπορέσει ο Άρης να κάνει τον χρόνο μια φυσιολογική ομάδα. Ναι, αυτό άμα δεν τον βοηθήσει. Γιατί μια τη γλιτώνεις, δυο τη γλιτώνεις, δεν θα τη γλιτώνεις πάντα. Νομίζω ότι δεν υπάρχει θέμα για αυτό που λες Νίκο, για υποβιβασμούς και τέτοια. Συνέχιζε να παίζει με τη φωτιά και θα δούμε αν υπάρχει θέμα. Αποκλειστικός υπεύθυνος ήταν ο κακός σχεδιασμός του κυρίου Αγγέλου. Ήταν ο βασικός υπεύθυνος της κακής πορείας. Αφού ο Βαγγέλης Αγγέλου ήταν δώρο Θεούλη. Ποιος? Ο Βαγγέλης Αγγέλου ήταν δώρο Θεούλη. Από πού το συμπεραίνει? Ο κύριος Γουλιέλμος το είχε πει αυτό στο Βασίλειο Σκουντή. Το είχε πει ο Γουλιέλμος αυτό. Βέβαια. Εμένα μου έδειξε ο Αγγέλου ότι ήταν εκτός τόπου και χρόνου. Δεν δούλεψε τίποτα το καλοκαίρι. Να μην κερδίζουμε και να μην προσανατολίζουμε. Ο Γουλιέλμος είναι εντός τόπου και χρόνου. Επειδή οι νίκες απροσανατολίζανε την ομάδα, γι' αυτό έχανε ο Άρης. Κατάλαβες, γιατί άμα κέρδιζε υπήρχε κίνδυνος μετά. Ο Γουλιέλμος πλήρωνε νομίζω τα πάντα στον Άρη. Έχει πληρώσει τα πάντα στον Άρη. Ποια πάντα? Αυτά που είναι στη ζούγκλα. Αυτά τα τρέχοντα. Τώρα το μπαν όταν είναι 1 εκατομμύριο να πληρώσει, ήταν δεδομένο. Το ξέραμε ότι δεν μπορέσει να μόνος του να ανταπεξέλθει. Μετά το χρήσιμο τώρα, γιατί τα ξέρει λίγο καλύτερα τα θέματα. Ναι. Μέσα στο Σαββατοκύριακο λοιπόν, το All About Aris και ο κύριος Γιάννης Παραπονιάρης έγραψαν δύο θέματα. Ναι. Το ένα θέμα είναι ότι υπήρξε εξώδικο του Τσαϊρέλη 125.000 ευρώ, διότι επί 5 μήνες είναι απλήρωτος. Το δεύτερο θέμα είναι ότι υπήρξε διαταγή πληρωμής από τον κύριο Πρίφτη 80.000 ευρώ, γιατί 4 μήνες είναι απλήρωτος. Άρα χρήματα δεν δόθηκαν στους συγκεκριμένους, όπως δεν έχουν δοθεί και σε πολλούς άλλους. Άρα ποια χρήματα ακριβώς πλήρωσε ο κύριος Πρίφτης? Το τωρινό ρόστερ. Και δεν λέω βέβαια ότι ευθύνεται ο άνθρωπος για αυτά. Όχι. Αυτά είναι χρέη του Λάσκαρη. Αλλά ο κύριος Γουλιέλμος ήρθε και ανέλαβε όλα αυτά τα χρέη. Ναι, ο κύριος και Γουλιέλμος έφυγε από το Λάσκαρη η μπάλα και πήγε στα χέρια του. Και αυτή πατάτη. Ο Γουλιέλμος το ανέλαβε, μπήκε μπροστά, γιατί τώρα δεν θα υπήρχε Άρης. Πλήρωσε το φετινό ρόστερ, πληρώνει το φετινό ρόστερ, το άρθρο 99, το ένα, ναι, το άλλο. Άρθρο 99 μέχρι στιγμής δεν έχει πληρώσει τίποτα ο κύριος Γουλιέλμος. Ήταν πληρωμένα όσον αφορά το δημόσιο από τον Λάσκαρη. Ναι, πάμε παρακάτω. Ναι, ωραία. Να λέμε την πραγματικότητα. Ναι, βέβαια, επειδή δεν ξέρω. Τώρα η ομάδα σώθηκε, οπότε δεν υπάρχει κανένα παπαγαλάκι να βγει και να μας κατηγορήσει ότι τα λέμε χωρίς να υπολογίζουμε τον κίνδυνο για την ομάδα. Όχι, σώθηκε απλώς, λοιπόν η ομάδα. Απλά η ομάδα για να σωθεί ξανά θα πρέπει αυτά να τα ξέρει ο κόσμος, ώστε όταν πάμε να πάρουμε άδεια να είμαστε ξαφνικά. Α! Ο Τσαϊρέλης δεν ήταν πληρωμένος.
Α! Ο Πρίφτης, ο Μπελ, ο οποίος έκανε αποχή και τον βρίζαμε, δεν τηρήθηκε ο διακανονισμός. Ο Μποχορίδης, ο οποίος δεν μας κάνει και δεν είναι μεγάλη απώλεια, από πέρσι δεν τηρήθηκε ο διακανονισμός. Και ψάχνω να βρω πραγματικά πού πληρώσαμε. Οι Έλληνες παίκτες αυτή τη στιγμή, είναι καλοί παίκτες. Ο Μποχορίδης, ο Τολιόπουλος, οι υπόλοιποι είναι καλοί παίκτες. Έτσι. Εγώ αλλά το μόνο που απαιτώ από τον κύριο Γουλιέρμο είναι η ειλικρίνεια. Ναι, η ειλικρίνεια δεν έχει κάνει αυτό στα χρέη τα οποία δημιουργήθηκαν, αλλά δεν γίνεται από τις 27 Αυγούστου, μια ημερομηνία που με έχει σημαδεύσει εμένα προσωπικά για το γνωστό μου θέμα, δεν γίνεται από τις 27 Αυγούστου να μου λέει ότι θα λύσω το θέμα των μπαν και τα μπαν από 6 να έχουν γίνει 8. Μια δόση το 99 μου λέει ο Γιάννης ο Παραπονιέρης. Τώρα αυτή η τελευταία, 30 Απριλίου πληρώθηκε. Μόνος του ξέρουμε ότι πληρώθηκε η πρώτη δόση, η οποία αν 30 Απριλίου δεν πληρώνονταν, θα πήγαιναν για διάρρηξη του 99. Μέχρι τον Ιανουάριο είπα εγώ, δεν είπα για μετά. Εγώ πιστεύω καταβάλει πολλές προσπάθειες ο κύριος Γουλιέρμος, αλλά δεν μπορεί να τα καταφέρει μόνος του χωρίς να βοηθηθεί από κάπου. Τώρα όσον αφορά οι Αμερικανοί, άμα βγάλουμε τον Lucky Jones και υπό προϋποθέσεις τον Μαγκή, οι υπόλοιποι είναι ούτε στην Α2 δεν στέκονται. Αυτά ήταν τζάμπα χρήματα. Ποιος τους έφερε? Με πανηγυρισμούς. Ο κύριος Αγγέλου τους έφερε. Ποιος είναι διοίκηση? Μα ο κύριος Αγγέλου δεν έκανε. Συγγνώμη, στο ποδόσφαιρο δεν λέμε ο Καρυπίδης έχει την ευθύνη? Δεν είναι μεγάλο μέτοχος? Ο κύριος Αγγέλου θα πρότεινε, ναι, τον Μπέλ, θα πρότεινε, ναι, να μείνει ο Μπέλ, θα πρότεινε το Χάρης. Ο δώρο Θεού. Και ήρθαν αυτοί οι παίκτες. Ο δώρο Θεού. Δώρο Θεούλη. Δώρο Θεού, ναι, για μένα. Και τη Γαρμπή. Το θυμάσαι το τραγούδι Κλωμένη. Επομένως, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι ο αποκλειστικός υπεύθυνος ήταν ο κακός σχεδιασμός του κύριου Αγγέλου. Γιατί, ναι, οι παίκτες αδίκησαν τους εαυτούς τους με αυτή την πορεία που έκαναν, μπορούσαν να πάνε πολύ καλύτερα. Γιατί δεν ξέχασαν τον μπάσκετ όλοι οι παίκτες που παίζουν αυτή τη στιγμή. Και θα πρέπει τη νέα χρονιά, αν δεν μπορούν να πάρουν 5 ξένους που είπα, να πάρουν 2, αλλά να είναι λίγο καλύτεροι. Διαβάζω έγκυρα ρεπορτάζ συναδέλφων. Διάβαζα στην Άρη Σίσε προχθές τον Γιάννη του Δασκάλου που το έχει το ρεπορτάζ και έλεγε ο Γιάννης ότι υπήρξαν πολλά πειθαρχικά παραπτώματα ξένων παικτών μέσα στη χρονιά. Γιατί τα μαθαίνουμε τώρα? Ξέρουν ότι αυτοί ξέραν ότι δεν μπορούν να αλλάχθουν και έκαναν ό,τι ήθελαν. Άρα ποιος φταίει γι' αυτό? Γι' αυτό ποιος φταίει? Ναι. Φταίει ο κύριος Γουλιέλμος που δεν τους έστειλε παραθέρηση. Έγινε. Να σε καλά. Να δώσει χρόνο συμμετοχής. Πού θα πάει ο Ιντζόγλου, θα μας πεις τώρα? Ο Ιντζόγλου. Η αδυναμία σου. Και ο Σταματής. Ας το σταματήσει. Ο Λευτέρης βοήθησε πέρυσι την ομάδα και πάρα πολύ μάλιστα. Ο Λευτέρης πέρυσι ήταν από τα καλύτερα παιδιά. Και φέτος λύγει το συμβόλαιό του. Οφείλουμε να του πούμε ένα ευχαριστώ για την προσπάθεια που έκανε το παλικάρι. Από τα πιο καλά παιδιά που ήταν στην ομάδα. Μάλλον δεν θα συνεχίσει. Προφανώς και θέλουμε κάτι καλύτερο στη θέση, έτσι. Πάντως, κοίταξε, Χρήσαντε, αν ο Ιντζόγλου πήγαινε στον Ηρακλή, έτσι. Ναι, δεν θα πήγαινε στη Δέλτα Εθνική. Αυτό είναι δεδομένο, μόνος θα την έσωσε την ομάδα. Θα τον έριχναν οι άλλοι εξωαγωνιστικά, δεν πειράζει. Ναι, στο αγωνιστικό μιλάω δηλαδή. Ναι. Άμα πήγαινε ο Ιντζόγλου, άμα πήγαινε ο Παυλίδης, άμα πήγαινε ο Βαλεριάνος, αυτοί τους ήθελε ο Ηρακλής τον Ιανουάριο, τους ήθελε αυτό. Αλήθεια είναι. Άμα τους έπαιρνε αυτούς δεν θα έχει πρόβλημα, αλλά σωστά. Τα προβλήματα τώρα είναι για εξωαγωνιστικά του. Να είσαι καλά, Κλεωμένη μου. Γιατί έχουμε κι άλλους περιμένουν. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Γεια σας. Γεια σας, καλησπέρα. Ιντζόγλου, ναι, όπου θέλω να σπάνω τα παιδιά. Και καλά, ναι. Τον ευχαριστούμε για την παρουσία του στην ομάδα. Βοήθησε ειδικά πέρσι πάρα πολύ. Πού είναι, ρε φίλε, παίζει ο σε μια πολυκατοικία με αυτούς που θα πηδήξουν επειδή φεύγει. Στην Νεύτσι Μπακού. Α, ορίστε. Νεύτσι Μπακού. Και εσύ τώρα έδιωξε τον Πλατέλα και πήγες, έφερες τον Τικινί, τον Μπρούνο Γκάμα, τον Ματέο Γκαρσία και τον Λάρσον. Αλήθεια. Και μετά έφερες και τον Φετβατζίδη. Ντροπή. Και εκείνο με το Σόουζα, τι πράγμα και εκείνο. Ναι. Είδες. Και σιγά. Όταν ανεβαίνει το επίπεδο, πώς φαίνεται η διαφορά. Το θέμα είναι να μην κολλάμε. Εννοείται. Δεν μου λες, κάτι άκουσα για τον τερματοφύλακα της Λαμίας. Δεν ξέρω αν ισχύει. Δεν ισχύει. Και το ρώτησα και χθες. Μανατζερικό 100%. Ναι. Ναι. Αυτός,
εντάξει, οκ, ρωτώ. Εκτός αν είναι φίλος σου και θες να έρθει. Ούτε του Μπρούνο ισχύει. Ούτε του Μπρούνο ισχύει, δεν υπάρχει κανένα θέμα Μπρούνο. Ούτε του Δημητριάδη από την ΑΕΚ ισχύει, δεν υπάρχει κανένα θέμα Δημητριάδη. Οκ, τώρα οι μάνατζερ κάνουν τη δουλειά τους τώρα, την πραγμάτια τους. Αλλά άλλοι είναι οι παίκτες. Για τον Μπρούνο έχει ρωτήσει ο Άρης, δεν απασχολεί, θα δώσει 300.000 τώρα στη Λίντζ για να τον πάρει. Εντάξει, είπαμε. Όχι, φυσικά. Στόχος είναι ο Γκαρσία. Ο Γκαρσία, αν μπορέσει να κάνει κάτι. Ούτε ο Γκαρσία πιστεύω θα έρθει στον Άρη τελικά με όσα ακούω από Ισπανία. Μάλιστα. Γιατί με 2 και 3 εκατομμύρια που θέλουν αυτοί, χλωμοί είμαστε. Όχι, τώρα τι σοβαρά. Και ο Άρης ήδη ψάχνεται. Καλά, φίλε. Ο Άρης έχει πει, έχει δώσει μια προθεσμία. Ναι. Κάποια στιγμή. Για τα διαρκεία. Την άλλη εβδομάδα. Την άλλη εβδομάδα θα βγουν λογικά. Σωστό. Σωστό. Να είστε καλά. Γεια. Γεια σας. Next. Έχουμε άλλον, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Γεια σας, ο Παύλος είμαι. Έλα, Παύλο. Λοιπόν, τώρα θα πω μία άποψη που έχω, η οποία είναι προσωπικά δική μου. Ποιανού να ήταν, δική μου. Ναι, σε εννοώ δηλαδή, ρε παιδί μου, ότι εντάξει είναι λίγο... Αιρετική. Είναι λίγο μακριά από το... Πάντα οι απόψεις σου έτσι είναι. Ναι, λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Αφού πιστεύω το σκέφτεσαι με αυτό το τέτοιο, δηλαδή ψάχνεις να βρεις την αιρετική άποψη. Δεν ψάχνω να βρω την αιρετική άποψη. Το μυαλό σου ψάχνει. Πιστεύω ποιο είναι το καλύτερο για τον Άρη, ναι. Και πιστεύω αυτή τη στιγμή. Για πες λοιπόν. Πίστεψε με, κοιτάζω και ποιο είναι το καλύτερο και για τον πρόεδρο. Δηλαδή, δεν θέλω για κανέναν λόγο αυτοί που είναι δίπλα του πρέπει να το βοηθάνε λίγο, γιατί δεν μπορεί μόνος του να κουμαντάρει όλο αυτό το καράβι. Δηλαδή, εννοώ ότι θέλει και ανθρώπους για να το βοηθάνε. Ναι. Δηλαδή, για μένα είναι, ρε φίλε, τεράστιο λάθος αυτή τη στιγμή, ναι, να συζητάμε για τα διαρκεία. Ποιος είναι ο λόγος να ζητάμε τα διαρκεία? Εάν το θέλει αυτός, τι είναι να, λάθος. Τι εννοείς να συζητάμε? Για μένα. Τι εννοείς να συζητάμε? Να συζητάμε για τα διαρκεία και ότι τα διαρκεία πρέπει σε μία εβδομάδα να βγουν. Είναι τεράστιο. Δεν λάθος. Είπε κανείς ότι πρέπει. Η ΠΑΕ ενημέρωσε σήμερα ότι θα βγουν. Η ΠΑΕ σου είπε όμως. Αν το κάνει η ΠΑΕ, είναι λάθος της. Αυτό λέω. Ποιο, ότι ενημέρωσε ότι θα βγουν τα διαρκεία? Ναι. Γιατί? Γιατί να βγουν τα διαρκεία σε μια εβδομάδα? Γιατί να μην βγουν. Γιατί να μην βγουν. Εσείς να μου πείτε γιατί να βγουν. Θα σου πω γιατί να βγουν. Ναι. Να βγουν ώστε η ομάδα να έχει την οικονομική ευχέρεια, να μην κολλήσει σε μια περίοδο ξηρασίας από οικονομικής απόψεως. Να, το μεγαλύτερο λάθος αυτό είναι, Χρυσάνθε. Γιατί? Το μεγαλύτερο λάθος αυτό είναι. Δίνουμε στον κόσμο λαδί να μιλάει. Για ποιο λόγο το κάνεις αυτό, ρε Καρυπίδη? Έδειξες ότι δεν μασάς. Έδειξες ότι δεν μασάς. Και επειδή έδειξες ότι δεν μασάς, τι θα γίνει, να καταστραφεί? Να τελειώσω. Δεν μου λες, να σε ρωτήσω κάτι. Ένα λεπτό. Χθες έκανε συνέντευξη τύπου η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ναι. Του κυρίου Ευάγγελου Μαρινάκη. Και ναι, ανακοίνωσε την κυκλοφορία των διαρκείας. Ναι. Έδωσε λαβή. Λοιπόν, να απαντήσω. Όχι, απάντησε με. Γιατί το έκανε, είναι λάθος? Να σου πω κάτι. Εμείς γιατί σε οτιδήποτε κάνουμε, κάνει ο Άρης, πρέπει να βρίσκουμε το λάθος. Καμία σχέση η μία ομάδα με την άλλη. Αυτό ακριβώς. Ο Ολυμπιακός είναι να παίξει Champions League. Πότε? Ο Ολυμπιακός. Ποιο μετά από τον Άρη? Άφησε με. Ποιο μετά από τον Άρη θα παίξει? Ρε αγάπη μου όμορφη, άσε με ένα λεπτό. Και αγάπη μου και όμορφη, ναι. Λοιπόν, πρέπει ο Ολυμπιακός έχει ένα σωρό διαρκείας από την προηγούμενη αγωνιστική, τα οποία πρέπει να ανανεωθούν. Ωραία. Έχει λόγο που το κάνει. Ο Άρης πρέπει, όχι νωρίτερα από τις 1 του Ιουνίου να βγάλει τα διαρκείας, από τις 1 μέχρι τις 15 πρέπει να πάμε εμείς που έχουμε διαρκείας, όσοι είμαστε 4-5 χιλιάδες, να ανανεώσουμε εμείς πρώτοι τα διαρκεία μας στις θέσεις μας. Και μετά πρέπει οι υπόλοιποι στην ουρά να περιμένουνε που θα έχει κάνει όλες τις κινήσεις του ο Θόδωρος να πάρουν διαρκεία. Άκουσε με λοιπόν. Έτσι πρέπει να γίνει. Άκουσε με λοιπόν. Έτσι είναι το μάρκετινγκ σωστό. Αδερφέ Χρύσανθε. Μάρκετινγκ, άκου λίγο. Το γήπεδο αλλάζει. Άλλες θέσεις θα υπάρχουν για όλους. Άλλες θέσεις στην 7, άλλες θέσεις στην 9, άλλες θέσεις στις 2, γιατί θα πάνε... Και τα παιδάκια εκεί πέρα θα πάει η οικογενειακή κερκίδα. Άλλες θέσεις στην 6.
Τα μόνα που θα μείνουν ίδια, τα μόνα, άκουσε με λίγο. Ναι. Τα μόνα που θα μείνουν ίδια είναι τα πέταλα. Ακόμα και έτσι. Με δεδομένο λοιπόν ότι θα υπάρχουν πολλές αλλαγές, κάποιοι δεν θα έχουν τις ίδιες θέσεις. Όχι ρε φίλε. Όχι ρε φίλε. Γιατί όχι, θα ρε φίλε. Προστατεύσεις εμένα. Πώς ακόμα και έτσι σου λέω. Συγγνώμη, η UEFA ακόμα... θέλει εκεί ρε φίλε που είσαι κάθε εσύ. Να κάτσει, ο delegate της UEFA. Πώς θα προστατεύσει εσένα. Μα έχει λογική αυτό που θα σου πω. Ακόμα και έτσι, ακόμα και έτσι, εγώ που πήρα διαρκείας, θα έχεις ένα διάστημα, έχω προτεραιότητα ρε φίλε. Θα το έχεις. Πώς θα το κάνουμε αυτό. Θα το έχεις πάλι. Τι φωνάζεις ρε. Δεν θα το έχω πάλι. Ποιος το είπε. Πρώτα εγώ να πάω και να πάρω διαρκείας. Ποιος το είπε ότι δεν θα το έχεις. Άμα σου πει 15 με 30 Μαΐου έχεις προτεραιότητα εσύ. Δεν θέλει, θέλει 1η Ιουνίου. Γιατί να είναι 1η Ιουνίου με 15 Ιουνίου. Ναι, ξέρω εγώ γιατί το λέω. Γιατί μέχρι τότε ναι. θα έχουν γίνει κάποιες κινήσεις ναι. οι οποίες επειδή ξέρω από τώρα ότι αυτός θα κάνει τα πάντα για να την κάνει την πολύ καλή την ομάδα. Το ξέρω. Ναι. Εγώ το ξέρω από πάντα για αυτόν τον άνθρωπο. Ναι. Ναι. Όπως βλέπω ότι θέλει αυτή τη στιγμή να κλείσει ο Μαρτίνεθ, ας πούμε. Ναι. Βλέπω ότι ο άνθρωπος ξέρει μπάλα, ρε. Ωραία, σου λέω λοιπόν εγώ ότι θα έχουν προτεραιότητα οι παλαιοί κάτοχοι για ένα χρονικό διάστημα πριν από τους άλλους και για μετά να ανανεώσουν τη θέση τους. Αυτό. Ωραία, σε τώρα μιλάμε σωστά. Γιατί τώρα από την αρχή. Σε μια... Μα γιατί είπαμε εμείς ότι δεν θα ισχύει. Γιατί δεν θα ισχύει αυτό, ποιος το είπε ότι δεν θα ισχύει. Εσείς αυτό που είπατε ήταν. Ναι. Άλλα λαλαλαλα. Τι άλλα λαλαλαλα, είπαμε ότι βγαίνουν τα διαρκεία σε κάποιον. Σιγά μην είπαμε και ο λαλάνα της Λίβερπουλ. Δεν έπρεπε να πείτε τίποτα, γιατί δεν ξέρουμε ούτε για τους προκριματικούς, ούτε πόσους αγώνες θα είναι, ούτε για τα φιλικά. Ρε Παύλη, η ΠΑΕ μας το είπε. Σε ενημερώνουμε λοιπόν ότι η ΠΑΕ είπε ότι θα είναι και τα προκριματικά. Συγγνώμη, δεν φταίτε εσείς. Φταίει η ΠΑΕ. Κακός που το είπε. Άριο, λέ. Λέτε η ΠΑΕ. Και ακόμα κάτι να πω. Λοιπόν, τρεις παίκτες με ενδιαφέρουν εμένα ναι. και από ό,τι έχω ακούσει και τους ανθρώπους γύρω μου γύρω που πρέπει οπωσδήποτε να κλείσει τον Άρη. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι ο Ρόουζ. Ναι. Ναι. Είναι ο Μαρτίνεθ. Ναι. Και τρίτος και καλύτερος ο Φετβατζίδης. Ωραία. Εάν είναι εφικτό... 1,5-3. Εάν είναι εφικτό, ναι. λέω εγώ, ναι. αυτοί οι παίκτες μπορούν να βοηθήσουν πάρα πολύ την ομάδα μας. Ωραία. Ο Μαρτίνες θα κλείσει. Ο Ρόους, θα είναι σαν μεταγραφές. Ο Ρόους τον θέλει ο Άρης και θα προσπαθήσει να τον κρατήσει. Ο Φετφατζίδης δεν θα κλείσει. Δεν θα πάμε παρακάτω. Δεν θα φύγει, ε. Θα φύγει. Θα φύγει, ναι. Γιατί ρε φίλε. Γιατί πάει φαντάρος. Τι θα πάει. Φαντάρος. Και δεν είναι ο μόνος. Σε λοιπόν, κάλυψα. Παιδιά, τώρα νευρίασε, γεια. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Τον κερδίζει ο ελληνικός στρατός, ρε φίλε. Και δεν είναι ο μόνος. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Το ξέρω. Ναι. Χαίρετε. Απλά ο άλλος έχει συμβόλαιο. Ναι, οκ. Okay. Έγινε. Χαίρετε. Παρακαλώ. Χαίρετε. Χαίρετε. Εσείς πέρατε, εσάς πότε σας βολεύει να βγουν τα διαρκείας? 12-26. Ωραία. Δεν κατάλαβα. Θα πάρεις τίποτα, κανένα επίδομα, κανένα τέτοιο για να σε εντάξει. Άριο, λε. Ολέ. Αγιετέ, είπα, ε, αρίο, λε. Και εγώ θέλω να το φωνάξω, ρε παιδιά. Δεν ξέρω, όλα λάθος θα κάνω. Και γιατί να αλλάξει η αριθμή στο γήπεδο? Αυτό το έχω ζήσει προσωπικά με ένα παλικάρι, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, ο οποίος βέβαια από τότε με έβριζε συνέχεια. Έχει δώσει, λέω πολύ γρήγορα, Αλέξανδρε, όταν είμαι στην ομάδα, έχει δώσει εντολή η UEFA. Κάτω από τα δημοσιογραφικά να φύγει ο κόσμος. Λέμε, μα έχουμε πουλήσει διαρκείας. Δεν μας ενδιαφέρει. Θα φάτε 10 χιλιάρικα πρόστιμο για τον καθένα μη δημοσιογράφο που θα κάθεται από κάτω. Ήταν 4-5 διαρκείας. Η ΠΑΕ παίρνει μια απόφαση και παίρνει από εκεί το διαρκείας. Είναι στην 7 κάτω από τα δημοσιογραφικά. Ναι. Και του δίνει διαρκείας στα VIP. Που είναι καλύτερο. Φυσικά. Χωρίς επιβάρυνση. Το πινελίκι που έφαγα, γιατί εγώ είπα να φύγει από εκεί. Εγώ λέει τον πήρα ενώ ήταν η θέση του και τον πήρα εγώ από εκεί και τον έβγαλα από εκεί ενώ 10 χρόνια είχε διαρκείας εκεί. Και τον έβγαλα εγώ. Έτσι, έτσι. Και όπου με έβρισε, αυτός με έβρισε μετά. Δεν είναι. Γιατί σήμερα ο Καρυπίδης στη δήλωσή του στον Καζέτα, στο τέλος, λέει θα ήθελα λίγο μεγαλύτερη στήριξη. Ξέρετε γιατί? Εμείς λέμε, μα πώς, ο κόσμος επανήλθε, λέμε εμείς. Κάνει αυτό το ταμείο, βλέπουμε εμείς κόσμο, τι μένει στο τέλος. Πόσα εισιτήρια είχαμε προχθές, ξέρουμε?
Πόρτας. Πόρτας. 3.130. Χωρίς τα διαρκείας εννοείς. Ναι, χωρίς τα διαρκείας. Χτυπήθηκε. Χτυπήθηκαν 6.700 νομίζω χτυπήθηκαν συνολικά. 3.130 είχαμε. Ωραία. Τι είναι αυτό τώρα. Τι είναι. Ούτε 50.000. Δεν πρέπει να το λέμε. Ή πρέπει να το λέμε. Δεν μείναν ούτε 30.000 ευρώ στην ΠΑΕ. 29 είναι η ακρίβεια. Αλήθεια. 29. Ωραία, πάμε να παίξω λότο. Δεν καταλαβαίνει ο κόσμος πόσο χρειά. Εγώ πάντα θα το λέω, πάντα με εναντίον. Πάση περιπτώσει, τώρα είναι καλό το momentum, πιστεύω θα έχει κίνηση. Το κακό είναι ότι δεν μπορείς να πεις, βέβαια, ούτε και να ήταν κατέμις τώρα, προχθές να σου πω κάτι, αν δεν είχε αυτή τη βροχή. Δύο φορές θα είχε διπλάσει ο κόσμο στο γήπεδο. Το ίδιο και με τον Ατρόμητο. Δηλαδή υπάρχει μια συγκυρία. Είναι φοβερό, άνοιξαν οι ουρανοί. Εντάξει. Θέλω να, εσύ να μου πεις κάτι παραπάνω από αυτό που γράφεις. Λες, ναι. Ένας παίκτης σχεδόν τελειωμένος και τρεις από το πάνω ράφι. Σχεδόν. Ωραία. Αν δεν υπογράψει, δεν θα είναι τελειωμένος. Ο πρώτος που είναι σχεδόν και είναι από Super League, είναι ναι. Από ομάδα της πρώτης οχτάδας ή από ομάδα της δεύτερης. Αυτό δεν μπορεί θα, να το πεις. Όχι, δεν θα πω. Δεν θα πεις τίποτα. Έχει σκληρή γραμμή. Ναι. Όχι, δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται να λέει. Δεν υπάρχει Μπρούνο. Αυτό με τον Μπρούνο είναι λίγο κρίμα που δεν υπάρχει, υπό την έννοια ότι εγώ θεωρώ τον Γκαρσία κατά 80% φευγάτο, άρα θα ήταν πολύ καλή εναλλακτή, πολύ καλή αντικατάσταση. Άλεξ, ξέρεις τι λάθος, το κάνουμε και εμείς και οι δημοσιογράφοι και όλοι. Εμείς πάμε να δούμε τους πιθανούς αντικαταστάτες και αυτό κάναμε και με τον Πλατέλα, με βάση αυτά που ξέρουμε και αυτά που βλέπουμε. Σωστό. Τον Λάρσον, τον Λάρσον δεν τον είχαμε ποτέ σωστό, στο μυαλό μας. Λέγαμε, αμάν, χτύψω Μπρούνο Γκάμα. Τι θα κάνουμε τώρα. Εξήγησα πριν γιατί δεν τον θέλουν τον Μπρούνο. Υπάρχουν λοιπόν τρεις-τέσσερις περιπτώσεις Λάρσον που εξετάζονται. Γιατί να σου πω κάτι, ο Λάρσον μπορεί να έρχονται και να μην έπιανε και να λέγαμε τι είναι αυτός. Εντάξει, κοίταξε. Ο Λάρσον που για μένα προσφέρει πιο πολύ ή σχεδόν πιο πολύ από τον Γκάμα, είναι όμως και ένας παίκτης 32 χρονών. Ο Μπρούνο είναι 25 χρονών. Δηλαδή θα πάρουμε άλλον έναν 32, οκ, okay, θα μου πεις αν παίξει, ας πάρουμε, αλλά... Όταν εννοώ Λάρσον εννοώ στην αξία. Όχι ηλικιακά. Το ξέρω, το καταλαβαίνω. Όχι και, γενικότερα, και γενικότερα οι παίκτες που κοιτάς πλέον είναι μια βαθμίδα πάνω από αυτούς που κοιτούσες πέρσι. Δεν το φοβάμαι αυτό, είμαι βέβαιος ότι... Μία όμως, όχι τρεις, μία βαθμίδα πάνω. Μία να είναι. Μα μόνο με μία γίνεται. Για το 4 ενδεχομένως μπορεί να πας δύο. Για το 4 μπορεί να πας και δύο. Ναι. Μπορεί να πας. Αλλά να σου πω κάτι. Το 2, πρόσεχε να σου πω κάτι το εξής. Το 2 που κοστίζει δηλαδή 400 χιλιάρικα. Είναι 650. Είναι επικίνδυνο. Είναι επικίνδυνο, φίλε. Αν σου παίξει για 200 είναι μεγάλο. Μπράβο. Μπράβο. Δεν πρέπει να πάμε εκεί. Τα 400 KG. Εντάξει. Τζίρο είναι το ποδόσφαιρο. Τι να κάνουμε τώρα και σωστή πληροφόρηση. Έτσι. Μα όλο παίρνει για 1 εκατομμύριο και του παίζει για 300 χιλιάρικα. Δηλαδή αυτό δεν έχει τελειωμό. Το θετικό είναι ότι πέρυσι και κυρίως το Γενάρη, που εγώ πιο πολύ το Γενάρη μετράω γιατί είναι πολύ περιορισμένες οι επιλογές, ο Άρης ξέρει να διαλέγει. Μακάρι να μην έχει θέμα ο Διαμαντόπουλος, να μείνει, να συνεχίσει, δεν ξέρω. Γιατί ποιος είπε ότι φεύγει. Ρε παιδί μου, εντάξει, υπάρχουν κάποια θέματα που μπορεί να είναι και λίγο ξογιπαιδικά ή οτιδήποτε. Δεν είπαμε ότι φεύγει, αλλά δεν νιώθουμε και 100% ότι μένει. Δεν νιώθουμε. Κάτι υπάρχει λίγο στον αέρα. Μπορεί να υπάρχει μια αμφιβολία, ρε παιδί μου, που θα λυθεί. Δεν είπαμε ότι φεύγει, αλλά. Καλό είναι να. Ας πούμε, ο Παντελίδης νιώθουμε ότι μένει. Ναι. Παράδειγμα. Ο Παντελίδης έχει συμβόλαιο. Ναι, εντάξει. Καλό είναι να μείνουν μαζί. Εγώ του θεωρώ. Άμα φεύγει ο Διαμαντόπουλος, τι πήγε να κάνει στη Σουηδία και με τον Γκαρσία και με όλα τα υπόλοιπα. Αλήθεια είναι. Μπορεί να σου πει ότι τακτοποίησα την ομάδα. Και συμμετέχει και στον προγραμματισμό. Όχι. Άμα θέλει να φύγει ο Διαμαντόπουλος και άμα συζητάει να φύγει ο κάθε Διαμαντόπουλος τώρα, έτσι. Όταν του λέει ο Καρυπίδης θα πας εκεί για το Σούντγκρεν, θα πει όχι. Εγώ δεν έχω συμφωνήσει να μείνω. Δεν είναι η βούλησή του να φύγει. Μπορεί να είναι κάποιοι άλλοι παράγοντες που να κάνουν λίγο πιο. Εγώ θέλω ξεκάθαρα πράγματα σε αυτά. Δεν θέλω ούτε να λειτουργώ για να πάρει παραπάνω λεφτά ο Διαμαντόπουλος, ο κάθε έτσι. Δεν έχει δώσει, δεν μου έχει δώσει τέτοιο δικαίωμα ο Ντίνος. Αλλά ούτε και το άλλο. Όχι, δεν είναι άμεσο οικονομικό. Εγώ δεν θα κάνω ούτε το πρόμο του ενός. Ούτε όμως θα κάνω και την πλάτη του άλλου. Όχι, δεν μπορώ να πούμε κάτι παραπάνω. Θέλουμε να είναι ξεκάθαροι οι ρόλοι εδώ πέρα. Και από τη στιγμή που έχεις μπει στον προγραμματισμό της επόμενης σεζόν, ναι. Δεν μπορείς εν μέσω του προγραμματισμού να θέσεις θέμα παραμονής ή φυγής. Δεν το συζητάω, αλλά καμιά φορά τα πράγματα δεν εξελίσσονται. Σωστά. Όπως σωστά. Δεν θα πούμε παραπάνω. Ό,τι είναι να γίνει τέλος πάντων, ας το κάνουν άμεσα. Εγώ νομίζω θα είμαστε σίγουρα ένα σκαλοπάτι πάνω. Δεν μπορούμε να είμαστε χειρότεροι. Και συμφωνώ πάρα πολύ με αυτό που είπαμε. Από το να δώσει 1,5 για τον Γκαρσία, έχει να κάνει πράγματα με αυτό το 1,5. Ου,
Καλά να είσαι. Να είσαι καλά. Σας έχω το 1,5. Άντε, για. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Να δώσω τα συγχαρητήριά μου καταρχήν στον όσο αυτό τον ακροατή, στον προηγούμενο, ναι, ο οποίος κατάφερε να με κάνει εμένα να πάρω τηλέφωνο στην εκπομπή σας. Ευχαριστούμε. Είναι τρι... Εμείς τον βάλαμε. Ευχαριστούμε. Χρήστε, αν δεν περίμενε, γιατί εσύ κατάλαβες. Εγώ δεν θα πω όμως, γιατί δεν είπε ούτε αυτός. Λοιπόν, μπράβο εσύ, ρε πιο προηγούμενο, που κατάφερες εμένα ολόκληρο την αρχοντιά μου να πάρω τηλέφωνο για να σου πω ότι δεν χάνεις ευκαιρία να επιβεβαιώνεις το Λίμπερο όλη μέρα σε όλες τις εκπομπές και σαν βγαίνει είσαι... άκου, πού είσαι άλλο βγαίνει και είσαι και αμπούστερος, είσαι και άμπαλος, εμ δεν ξέρεις να βάζεις μπρος ένα μάξι για να πας 3 χιλιόμετρα στο συνεργείο, εμ δεν ξέρεις και από μπάλα και στο λέει και ο Παπαδόπουλος από... αυτό με τα μάξι από πού προκύπτει? Ξέρει, ξέρει αυτός, ξέρει, ξέρει. Α, άμα άκουγε ζούγκλα, χρήσατε, θα καταλάβετε. Κοιμάμαι, κοιμάμαι στη ζούγκλα. Το μεσημέρι ακούω τον κύριο διευθυντή. Το θέμα τώρα είναι ότι θα ξαναπάρει. Άκου τι μας είπε τώρα. Στεναχωρέθηκε που δεν θα κλείσει ο Φετφατζίδης, ο οποίος Φετφατζίδης, άντε να σας κάνω εγώ μια ανασκόπηση, έχει δηλώσει και χτυπιέται στο πάτωμα. Εν τω μεταξύ, ρε φίλε, τώρα σε κατάλαβα που ανέβασε ταχύτητα. Στην αρχή δεν κατάλαβα. Γι' αυτό ανέβασα λίγο να με καταλάβεις, άκου. Ναι, για έχει δηλώσει και χτυπιέται, ναι, δηλαδή ένα βράδυ πέσαμε τους καναπέδες, ότι ο Φετφατζίδης είναι τουλάχιστον τρεις κλάσεις ανώτερος από τον Γκαρσία. Και θα πρέπει ο νέος Άρης να χτιστεί επάνω στο Φετφατζίδη. Άκουσον, άκουσον τι έχει πει. Εάν αυτά που λέω είναι ψέματα, ο κόσμος ακούει και ο ίδιος βέβαια να βγει να με διαψεύσει. Αλλά αυτό, ναι, αυτό που θέλω να σχολιάσω είναι το εξής. Ακούστε τώρα τι είπε, τώρα μιλάω αντικειμενικά και σοβαρά, ναι, ως λέγοντας του Άρη. Ακούστε τι είπε. Εγώ θέλω και πρέπει οπωσδήποτε να μείνουν στον Άρη τουλάχιστον αυτοί οι τρεις παίχτες. Ρε φίλε, εσύ, συνοπαδέ, φίλαθλε, αδερφέ, όπως θέλεις μες το. Εσύ θέλεις, εγώ λοιπόν σας λέω στην εκπομπή σας εδώ, μάλιστα, κυρίες και κύριοι, σε πρώτη παγκόσμια αποκλειστική μετάδοση, ότι εγώ θέλω το Μέση, αύριο να χτιστεί η ομάδα πάνω στο Μέση, εγώ θέλω το Σουάρες και εγώ θέλω και τον Νεϊμάρ. Έτσι για να έχουμε λίγο ποικιλία. Εγώ πρέπει ένας από τους τρεις, αν μας αγοράσει, είμαι ικανοποιημένος. Ακριβώς. Άρα λοιπόν, η διοίκηση έχει δείξει θετικά δείγματα για εμένα. Πρώτον. Δεύτερον, όπως είπε και ο Παπαδόπουλος, που ξέρει πέντε πράγματα παραπάνω από εμάς, όπως και εσύ χρειάζεται, γιατί είσαι έγκριτος δημοσιογράφος. Λοιπόν, ο Καρυπίδης, επιτέλους έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει λίγο από τόπι. Ωραία. Το παραδεχόμαστε, είναι κοινή παραδοχή ότι γνωρίζει από τόπι, ασχολείται, ότι βλέπει μπάλα. Δεν είναι παραδείγματος χάρη, ρε παιδί μου, όπως ήταν ο Κοντομινάς, ας πούμε, που ο άνθρωπος δεν έχει καμία σχέση με το τόπι. Είπα ένα παράδειγμα τώρα, έτσι δεν το λέω. Όχι, όντως είναι πραγματικότητα αυτό. Ο άνθρωπος ασχολείται. Ο άνθρωπος αυτός έχει καταθέσει μία πρόταση στη Λας Πάλμας και αν θες την προσωπική μου ταπεινή άποψη, εγώ βάζοντας κάτω μετρώντας τα κουκιά και θα έλεγα, το κάνουμε δεκαδικά. Παέ Άρης, για φέτος. Δεκαδικό το λέω έτσι, θα λέω. Ας πούμε, έχουμε 10 ευρώ budget. Ναι. Λέει ο Καρυπίδης στο μυαλό του. Εγώ θα δαπανίσω 10 ευρώ. Αλλά τα 10 ευρώ, το 1,5 ευρώ το έχω πει, θα το δώσω στη Λας Πάλμας. Εγώ θα πήγαινα στη Λας Πάλμας, δεν ξέρω αν έχει γίνει κιόλας, Χρήσαντε, αυτά τα ξέρετε καλύτερα εσείς. Φαντάζομαι θα έχει γίνει με το μυαλό μου και θα έλεγα, έλα εδώ κύριε πρόεδρε της Λας Πάλμας, σου έχω κάνει 1,5 ευρώ. Ωραία, αυτό το 1,5 ευρώ κύριε πρόεδρε της Λας Πάλμας ισχύει μέχρι τις 20 Μαΐου, γιατί 15 Ιουνίου εγώ ξεκινάω την προετοιμασία μου και θέλω να ξέρω τι γίνεται στο Ρόντεμπου. Κάτι τέτοιο έχει γίνει. Να λέω, απλά η ημερομηνία δεν βγαίνει για ευνόητους λόγους, γιατί ξέρεις, ακριβώς, άμα πει 15 μετά θα αρχίσουμε όλοι. Είπες 15, είναι 16. Ωραία. Σε αυτό γίνεται και μια εβδομάδα ακόμα, τέλος πάντων κάπου εκεί λοιπόν, είναι. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Λοιπόν, λέμε σήμερα, εγώ λέω μάλλον, ο ταπεινός ακροατής του Λίμπερο 107,4, ότι βγάλαμε δύο ειδήσεις. Η πρώτη είδηση είναι, αγαπητέ φίλε, εσύ που δεν μπορείς να βάλεις μπρος στο αυτοκίνητό σου, γιατί ούτε από καλό διαξύ, ούτε από μπούστερ, ότι ο Φετφατζίδης δεν θα συνεχίσει τον Άρη της καρδιάς μας. Για το παιδί θέλει να πάει, λέω εγώ τώρα, σε μια Β' Ιταλία, αλήθεια, ή στα Λερνετάνα, ή στο Βέλγιο, που θέλει να πάει ο άνθρωπος, και ότι υπάρχει deadline στην υπόθεση Γκαρσία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Τσαλτήρη και κύριε Παπαδόπουλε. Να είστε καλά. Σας ακούμε, συνεχίστε την καλή δουλειά που κάνετε στο Λίμπερο της καρδιάς. Έχουμε άλλους δύο, σίγουρα ένας από τους δύο είναι ο Παύλος. Πάμε στον επόμενο, καλησπέρα. Ναι. Γιατί, ναι, γιατί ο ένας παίρνει τηλέφωνο στον άλλον όταν... θα δούμε. Θα ακούω ζούγκλα. Γιατί τώρα δεν έχουμε τον Παύλο. Γεια σας. Παρακαλώ. Εσείς ποιος είστε? Καλησπέρα. Γεια σας.
Λοιπόν, ακούω όλους τους φίλους που έχουν τηλέφωνο και καταστρώνουμε τα πλάνα για την επόμενη αγωνιστή χρονιά πριν κατελειώσει. Γιατί τελείωσε την ουσία. Ναι, χθες στην ουσία έλαβε τέλος η σημερινή TLT. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται. Είναι θεμητό και αυτό άρχισε λίγο στον Έλληνα, ας πούμε, να εφητεύεται, ας πούμε, από τότε που είχε βγει το πανσύγνωστο εκείνο παιχνίδι στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, το Football Manager. Ναι. Το οποίο... Το έπαιζες εσύ. Ορίστε. Εσύ έπαιζες τέτοιο. Το Χρύσανθε, αν πιστεύεις, έχω ακόμη το πρώτο που είχε βγει το 95-96, γιατί τότε τύχαινε να είμαι στην Αγγλία. Λοιπόν, τι σπούδαζα εκεί. Και έχω το πρώτο που έχει βγει. Μάλιστα. Εντάξει, μέχρι και τα επόμενα, ας πούμε. Ωραία. Δεν θα εγώ σου έκουσα. Λοιπόν, ώρες ατελείωτες, νύχτες και μέρες είναι έχει εκεί. Λοιπόν, πάμε στην ουσία. Πάμε στην ουσία. Έχω να πω το εξής. Λοιπόν, εξαιρετικά με το που άρχισε το δεύτερο μήχρονο, βασικά και προς το τέλος του πρώτου μήχρονου, έγινε το εξής. Παντελίδης μου απέδειξε εμένα ότι σαν προπονητής, ας πούμε, έχει αυτό που λένε πολύ διόραση. Δηλαδή, Διόραση. Ναι, είναι διορατικός δηλαδή, ναι. Ναι. Είναι διορατικός, αυτό που λέγεται διόραση. Ναι. Λοιπόν, και γιατί το λέω αυτό. Βλέπει ότι η ομάδα παρουσιάζει ένα πρόβλημα από την... όπως θα μείνεται από την αριστερή της μεριά, εντάξει, από εκεί που δέχεται το πέναλτι, δηλαδή, που γίνεται το πέναλτι και... Το γκολ. Από τη δεξιά της πλευρά ήταν εκείνη. Ναι, και από εκεί που μπαίνει το γκολ, λοιπόν, και κάνει μια τρομερή τριπλή κίνηση. Τριπλή. Δηλαδή, μου βάζει μέσα το σώζα από εκείνη τη μεριά, τον λέει, κοίταξε να δεις, μπαίνεις, αλλά δεν ανεβαίνεις. Ναι. Μένεις εκεί. Δεν μπορεί να ανέβει έτσι καλώς σώζα. Εντάξει, παιδί μου, δεν μπορεί να ανέβει. Τώρα μπορεί να ήταν άλλος προπονητής και να σε έλεγε, ξέρω, κάνει διαγώνια κάλυψη στα χαφ, ξέρω, αντί να το παίξω. Η μία κίνηση είναι αυτή, η άλλη ποια είναι. Λοιπόν, η άλλη κίνηση είναι η εξής. Η άλλη κίνηση είναι το ότι... Μαρτίνες. Ο Μαρτίνες, μπράβο. Λοιπόν, ο Μαρτίνες έρχεται λίγο και τραβιέται, να πούμε, προς τη μεριά του που έπαιζε πριν ο Ματέο Γκαρσία. Ναι. Εντάξει. Και η τρίτη ποια είναι. Κάτσε το, μπερδέθηκα. Δεν πειράζει, με τις δύο ιδιορατικότητα αρκεί. Πες μου λίγο. Ο Τόνσο, αλλά βάλε τον επίλογο. Ο Τόνσο μπήκε μετά. Ναι, για πες το όμως, ολοκλήρωσε. Ναι. Και με έτσι έγινε το 7-2. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, τώρα φτάνουμε σε ένα σημείο, εντάξει, στο οποίο λέμε, αρχίζουμε το όχι, εγώ θα πάρω δύο διαρκείας. Γιατί τα έχουμε ξανακούσει αυτά, μα θυμάσαι, επί Προέδρου Λάμπρου Σκόρδα. Ναι. Σκόρδα, λοιπόν, Αλάνη, Άναψη, Ντουμάνι, ναι. Ναι, μπράβο, έτσι. Λοιπόν, βασιλωτούσε και διάφορα τέτοια. Αυτά όλα είναι καλά, όλα είναι ωραία, αλλά το θέμα είναι να μπει ο καθένας, που λένε, εκεί που το αρμόζει, εκεί που το αξίζει και εκεί που οφείλει να έχει τη συγκεκριμένη θέση μέσα στην ομάδα και να εκτελεί τα συγκεκριμένα καθήκοντα. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, γιατί έχουμε έναν ακόμα.
Λοιπόν, να είσαι καλά, καλή εσύ, συνέχεια και, άλλη και καλή επιτυχία στην ομάδα μας να πούμε καλά. Συνέχεια. Έγινε. Πάμε στον επόμενο, καλησπέρα. Δηλαδή... Όχι που δεν χάσουμε. Δηλαδή ρε φίλε, ο άνθρωπος των σπηλαίων, ξέρεις ότι ο φίλτατος κύριος που πήρε, ναι, είναι άνθρωπος των σπηλαίων. Ναι. Ναι, αλλά γιατί σου είπε δεν μπορείς να βάλεις μπροστά αμάξι. Γιατί, για να δεις, βασικά, πρώτον, πέρα ότι είναι άμπαλος, πιο άμπαλος αυτοκτονής. Άμπαλος, ναι. Πιο άμπαλος αυτοκτονής, φίλε. Πας στον πέμπτο όροφο και πέμπτο. Όχι, οι φίλοι του Ζαγόρα, της εκπομπής του Ζαγόρα, όλοι άμπαλοι είστε. Αλήθεια, ναι. Όχι, εντάξει. Τι όχι. Έλα, Χριστέ. Γι' αυτό σας κάνει, γι' αυτό σας κάνει ότι θέλει ο Ζαγόρας που είναι καθηγητής ποδοσφαίρου. Είμαι η Ιώαση στη ζούγκλα. Η Ιώαση. Μάλιστα. Διαφορά. Έχεις πει ότι ο Άρης πρέπει να χτίσει την ομάδα του χρόνου πάνω στο Φετφατζίδη. Έχω πει ότι ο Φετφατζίδης, εάν κάνει την προετοιμασία που πρέπει στον Άρη, θα βγάλει μάτια. Τον θέλω περισσότερο από τον Ματέο. Αυτό τον είπα. Κάνουμε... Ο Φετφατζίδης θα κάνει προετοιμασία στον ελληνικό στρατό. Ναι, ένα είναι αυτό. Επειδή αυτό τώρα το μαθαίνω. Να ακούς όλα Μπαοτάρης, ρε φίλε. Βέβαια. Ακούω. Έτσι, να ενημερώνεσαι. Ακούρε Χρυσάκη, τι να πω δηλαδή. Μπράβο. Απλά ξέρω κι άλλους που πήγαν φαντάρι και κάναν και προετοιμασίες, κάναν και τα πάντα. Ωραία. Αυτός θα κάνει στον ελληνικό στρατό. Κλείσε, Παύλο. Κλείσε για να κλείσουμε με σύνθημα επίκαιρο. Και πέσω να μάθουμε αν αυτό μόνο, εάν έβγε από τη σπηλιά που ήταν κρυμμένος, και αν βγήκε να μας πει με ένα μήνυμα. Το βράδυ θα το πει, το βράδυ. Ναι. Okay. Ωραία. Να είστε πολύ καλά. Ωραία. Και εδώ κολλάει μετά από τη σημερινή εκπομπή, νομίζω ότι κολλάει απόλυτα το σύνθημα. Αριανάρα, ξέρεις ότι θα ποτίσουμε αζήσει την Ευρώπη. Η εκπομπή νομίζω ότι για μία ακόμη φορά παρέδωσε μαθήματα ήθους και εύστοχων παρατηρήσεων. Αλήθεια αυτό. Ακολουθεί η εκπομπή που ζητάει τον εξωαγωνιστικό υποβιβασμό του Πλατανιά. Ωραίο. Δικαιούται φίλε. Αν πήγε στα πολιτικά δικαστήρια. Ποιοι μοναδικοί πήγαν στα πολιτικά και δεν υποβιβάστηκαν. Θα τα πεις 7 η ώρα. Ποιοι μοναδικοί πήγαν στα πολιτικά δικαστήρια και δεν υποβιβάστηκαν. Καλός ρεπόρτερ αυτής της ομάδας. Θα τα πεις. ΠΑΟΚ. Οι μοναδικοί που πήγαν στα πολιτικά δικαστήρια. Ο Ηρακλής πήγε στα πολιτικά δικαστήρια και έπεσε κατηγορία. Θα τα πείτε μετά. Υπάρχει και δεδικασμένο, κύριε Γραμμένε. Ευχαριστούμε. Κύριος Γραμμένο, βέβαια, πήγε. Ο κύριος Γραμμένος όμως, που είναι πρόεδρος της ΕΠΟ, πρέπει να πάρει το δεδικασμένο που έπεσε ο Ηρακλής μια κατηγορία για προσφυγή στα πολιτικά δικαστήρια και να ρίξει τον Πλατανιά. Έτσι. Καλά τα λέω. Ακολουθεί ώρα για μπλε με τον Γιώργο Ματζούκη που είναι ήδη μεσοστού του 10. Έκανε μπουκα. Να τα πει, ναι. Εμείς θα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 5, μέχρι τότε να είστε καλά.